wanna be on top. Μετά από παραμονή αρκετών εβδομάδων στο σπίτι του GNTM, οι συμμαχίες και οι ισορροπίες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των κοριτσιών αρχίζουν να μεταλλάσσονται. Πρέπει αρχικά δεν μιλούσαμε εδώ πέρα, γίνεται μια παρεξήγηση και κανείς ποτέ δεν μιλάει. Το βράδυ όμως πριν κοιμηθείτε το σκέφτεστε και δεν περνάτε καλά και εδώ μέσα. Οι συνεχόμενες αποχωρήσεις δημιουργούν εντάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δυσκολία των δοκιμασιών επιφέρουν αναστάτωση, αμηχανία και νευρικότητα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Οι σημερινές αναπάντεχες εξελίξεις θα οθήσουν στα άκρα τις σχέσεις των κοριτσιών και θα επιβάλλουν νέες συμμαχίες και κανόνες. Πρέπει να διαλέξεις 3 από τα κορίτσια που βλέπεις μπροστά σου για να επιστρέψουν στο σπίτι και να είναι μαζί σου. Οι παλιές είναι αλλιώς, αλλά οι νέες είναι αποφασισμένες. Πέρασε μια περίεργη νύχτα. Συνήθισα κάθε βράδυ να συζητάμε πριν κοιμηθούμε, να λέμε τα δικά μας. Χθες δεν ήταν εδώ η Χριστιάνα. Εντάξει, λογικό, έχουμε φτάσει στο σημείο της τελικής οχτάδας. Κάποτε θα γινόταν αυτό, είτε ήταν η Ιωάννα είτε η Χριστιάνα στη θέση μου. Οπότε προσπαθώ να κοιτάζω μπροστά και να αφοσιωθώ σε αυτό που έχω έρθει να κάνω. Παιδιά, άμα δεν ξυπνήσετε, δεν μπορώ να φύγω όμως. Πάμε λίγο. Είσαι τραγουδίστρια, Γιώργη. Πάμε λίγο. Πάει και η Χριστιάνα. Έφυγε και η Χριστιάνα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, τώρα αν το πάρουμε από τη μία πλευρά, για μένα δεν ήταν πολύ δυνατή αντίπαλος. Στην αρχή πώς την είχαμε φαβορή, ας πούμε, και τελικά πώς κατέληξε και δεν έδειξε τίποτα. Εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, μόλις ξύπνησα σήμερα, βγαίνω από το διάδρομο και βλέπω την Ξανθούλα κοιμάται μόνη της εδώ, στο δίπλα δωμάτιο. Ναι, έφυγε από τις Άνες, πάει. Και καλά έφυγε, όντε, γιατί θέλει να αποφύγει για την Ερμίδου, αλλά η Ερμίδου κοιμάται με την Ευελίνα έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό. Αλλά μου είπε η Ξανθούλα ότι απλά θέλει το χώρο της. Θέλει την ησυχία της. Ξύπνησε με κέφια σήμερα, βάφτηκε, στολίστηκε και έβαλε τα σχολιάρικα της. Γιατί τι είναι σήμερα, τι γιορτάζουμε. Η γιορτή της απελευθέρωσης. Απελευθερώθηκε. Ήρεμη. Δεν σου φαίνεται περάξεις να κοιμάσαι μόνος σου. Όχι καλέ. Γιατί και σε σπίτι μας μόνες μας κοιμόμαστε. Τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές. Ξανθούλα, είσαι και πονηρού. Τι να σου πω, εντάξει, ηρέμησα. Τι να σου πω, μια χαρά ήμουν, εντάξει. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα να αλλάξω δωμάτιο. Αλλά αφού η Ερμίδα κοιμάται στην Ελλήνα. Θα σου πω μετά τη συζήτηση που είχαμε με την Ειρήνη που τη είπα να έχουμε τις τυπικές σχέσεις και εκείνη μου είπε ούτε αυτές. Μα η Ερμίδα κοιμάται με την Ελλήνα, αφού. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή ήταν δικό σου ο χώρο, έχει τη δουλειά τη, έχει τα πράγματά τη και μπορεί κάποια στιγμή να με πετύχει και αυτά. Μην δυσκολευτεί, ρε παιδί μου, και πιεστεί γιατί μπορεί να θέλει να μου πει κάτι. Όχι, 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 όχι
Οπότε αυτό. Αυτό δεν κοιμάστε μαζί, καλά. Η Ειρήνη έχει προσπαθήσει δύο φορές να μιλήσει στη Ξανθούλα. Μετά το τζακωμό στο πλατό, ξαφνικά η Ξανθούλα είναι αυτή που θέλει να κρατήσει τα τυπικά. Δεν έχω καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ούτε η ίδια έχει καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει. Και εγώ στη θέση της Ερμίδου δεν θα ήθελα ούτε τα τυπικά μετά από τέτοια συμπεριφορά στο πλατό. Από εδώ και πέρα δεν έχει ούτε καυγάδες ούτε τίποτα. Δεν θέλω να δίνω πλέον σημασία σε τίποτα. Όποιος δεν μπορεί το χιούμορ μου μέχρι εκεί τέλος, αδιάφορο, συνεχίζουμε κανονικά. Γιατί έχω βάλει και ένα στόχο να κερδίσω και ελπίζω να το καταφέρω. Θα γίνει αυτό με κάποια σταδιακά βήματα, μιας που έχουμε φτάσει πλέον στην οκτάδα και ο τελικός κοντά είναι. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στο δωμάτιό μας. Αχ, τι ωραία! Σας αρέσει! Εγώ ξανά. Μεγάλο δεν είναι? Πολύ. Σήμερα το πρωί πήγαμε στο πράσινο δωμάτιο, καθίσαμε να συζητήσουμε. Περίεργο, αλλά όντως έγινε. Εντάξει, πλέον έχουμε μείνει 8. Με κάποιες κοπέλες δεν είχα εξ αρχής πρόβλημα. Είμαι πολύ πιο άνετη από άλλες κοπέλες. Μια χαρά άρχισε η μέρα. Πώς νιώθετε που έχουμε μείνει 8? Έχετε πετύχει το στόχο σας, πώς αισθάνεστε? Όχι, δεν τον έχουμε πετύχει. Δεν τον έχουμε πετύχει ακόμα. Το είμαστε 8 ακόμα. Εύη. Εγώ, κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Σαν το χυμό. Μπορεί να είναι σαν το χυμό τα συναισθήματά μου. Αλλά νιώθω ότι αυτές που έχουμε μείνει, τα πάω καλύτερα από κάποιες άλλες που ήταν πιο πριν. Δηλαδή τώρα με εμάς νιώθεις πιο άνετα? Νιώθω πιο άνετα. Με κάποιες δηλαδή δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ή με τη Μαριάννα, με σένα, Ξανθούλα. Είχα και την καλημέρα. Θα καθόμουν να μιλήσω λίγο παραπάνω. Με κάποιες δεν ήθελα καν να μιλήσω. Για. Όπως εγώ. Κοίταξε να δεις. Για την Άννα. Π.χ. με την Άννα. Καλά, δεν είχε γίνει κάτι συγκεκριμένο. Δεν είχε γίνει κάτι συγκεκριμένο. Οι συγκυρίες έφεραν αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν θέλω να σε βλέπω. Η Μέγκη μαζί με τα μπουφόρο. Κότσαρε λίγο και τη Μέγκη. Κοίτα, δεν ξέρω τώρα τι έφτιαξε. Αυτό είναι λίγο στραβά από ένα διάστημα. Ρε Βίλε, αρχικά δεν μιλούσαμε εδώ πέρα. Γίνεται μια παρεξήγηση και κανείς ποτέ δεν μιλάει. Το βράδυ όμως πριν κοιμηθείτε το σκέφτεστε και δεν περνάτε καλά και εδώ μέσα. Θα πάρουμε τη Ξανθούλα το πρόσφατο. Θα γίνει ό,τι θα γίνει με τη Ξανθούλα. Θα μου πει αδιάφορο, αλλά μετά θα έρθει να μου μιλήσει. Αλλά ρε Βίλε, αφού από μεριά μου δεν έχω ξεκαθαρίσει. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει με τα πράγματα και δεν θέλω να μιλήσω. Πώς θα έρχεται να μου μιλάει μετά? Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και από τις δύο μεριές. Άλλο που δεν ήθελε η Ειρήνη, να ξεκινήσει να λέει για μένα και τα δικά της και τραγικό. Πάλι άρχισε να λέει για όλο αυτό, για όλη αυτή την παρεξήγηση, να το πω, για αυτό το θέμα που έχουμε εμείς οι δύο. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το συνεχίσω. Εμένα γυρνάς και μου λες, όταν ήρθε η Ερμίδου και σε έπιασε, μου λες δεν θέλω να έχω ούτε τα τυπικά με τέτοιο πρόσωπο. Πας στο πλατό ενώ λες ότι δεν σε νοιάζει και δεν αδιαφορείς. Την κάνεις, την κάνεις μπροστά σε όλους, ενώ δεν σε νοιάζει και μετά έρχεσαι σπίτι και ζητάς τα τυπικά. Διάλεξε τι θέλεις όμως. Ας να σου πω τότε. Γιατί δεν έχεις αναφερθεί ποτέ στα άλλα πράγματα? Γιατί η Ερμίδου είναι που μου κάνει τόσο έντονη επίθεση. Η Ερμίδου είναι που σου κάνει. Ναι. Εγώ άλλο έχω ακούσει όμως στην αρχή. Εγώ από άλλα κορίτσια έχω ακούσει ότι βιώνεις μπούλινγκ. Και εγώ από την πολλά. Ναι, η Εύη, ας πούμε, συνέχεια μου κάνει μπούλινγκ για το θέμα. Το ότι α, είσαι πλάς και αυτά και το ένα και το άλλο. Η Μικαέλα μας έκαναν το μακιγιάζ και η γυναίκα μου κάνει. Ξανθούλα, τι έφεγε σήμερα? Και η γυναίκα ρωτάει και τη κάνει, τι λες? Όταν άκουγες τα σχόλια που σου κάνανε η Εύη, η Μικαέλα, η Μέγκη, όπως μου είχες πει, γιατί δεν μίλησες ποτέ? Σχόλια. Εγώ τι σχόλιο έκανα? Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει κάποιο. Εγώ είμαι και η Εύη, σου κάναμε σχόλια. Δεν θεωρείς ότι έχει γίνει κάποιο σχόλιο? Εσύ κάποια στιγμή. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τι σχόλια σου έχουμε κάνει εμείς? Ξανθή, εμένα μου πες κάποια σχόλια. Εντάξει, κάποια στιγμή αυτό. Σχόλια, ναι. Ωραία, πες. Άρα μην λες ψέματα, να μην με εξοργίσεις. Κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι δεν με πολύ βλέπατε με θετικό μάτι, έχει. Δεν σε πολύ βλέπω με θετικό μάτι, έχει μπει μέσα στο μάτι μου για να δει πώ βλέπω. Όχι, γιατί άλλο δεν είναι θετικό μάτι, για να πει ότι εμεί λέγαμε κάτι για σένα. Και αυτά να έκανε ένα μάτι. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί σου προσωπικό. Αλλά ότι εμεί οι τρει λέγαμε για σένα. Μένα. Κάτι τέτοιο δεν έχω πει για σένα τίποτα ποτέ. Εντάξει, το δέχομαι. Τι να πω. Εγώ με την Ευελίνα ζήτημα να έχουμε πει 10 κουβέντες μέσα στο σπίτι. Έχω ανοίξει και συζήτηση για τι γίνεται. Μα δεν μπορείς να πεις ότι πιστεύεις ότι λέγαμε κάτι επειδή δεν σε βλέπουμε θετικό μάτι κάτι τέτοιο. Εντάξει, όσο αφορά τη Μέγκη, την έχω πετύχει, ας πούμε, να μου πει. Για αυτές όμως το δέχεσαι, όμως τη Σιλή δεν το δέχεσαι. Γιατί είναι χιούμορ, το δέχεσαι. Μα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πέρα του φέρα στην Ξανθούλα, μίλησα και είπα τη γνώμη μου αυτό που έγινε στο πλατό. Σοκαρίστηκα ότι εγώ, η Εύη και η Μέγκη κάνουμε μπούλινγκ στην Ξανθούλα. Ωραία, ας αφήσουμε τις άλλες. Εγώ, από πού και ας πού. Η Ευελίνα αποκάλυψε κάτι.
για την Ξανθούλα ότι στο παρελθόν είχε και μαζί μας πρόβλημα, με τη Μικαέλα μαζί μου και με τη Μέγκη. Ότι κάτι είπαμε για αυτήν, ότι δεν της φερόμασταν σωστά, καλά. Δεν πολύ κατάλαβα, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι για την Ξανθούλα πίσω από την πλάτη της. Δεν είχα ποτέ θέμα. Το πέρασα στο φλού γιατί δεν με απασχολεί και ό,τι είχα να λύσω με την Ξανθούλα το έλυσα. Το χιούμορ της Ειρήνης που λέει ότι είναι χιούμορ, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χιούμορ. Δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να δεχτείς το χιούμορ της Ειρήνης που θα σου το πει μπροστά σου και δέχεσαι αυτά που, σου λέω, που μου είπες ότι λέγανε πίσω από την πλάτη σου. Χαίρετε! Εκεί πέρα που συζητάμε ωραία και καλά. Ωραία και καλά. Δεν το λες και καλά. Είμαστε τέλος πάντων σε εξάψεις. Μπαίνει και η Έλενα και αυτή ήρθε και απέγινε. Φωνές, κανένα, ένταση. Τι κάνετε? Καλά. Λέγαμε τώρα που είμαστε 8 πώς νιώθουμε και τι κάνουμε και ξαναρχίσαμε το θέμα που είχε γίνει. Με εμένα και την Ειρήνη, γιατί αναφέρθηκε και στο πλατό για τη μέρα της Βίκη Καγιά. Κάτι έχω μάθει. Τώρα πώς έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας, τι γίνεται, πώς σας συνεπάρχετε στο σπίτι? Τίποτα. Απλά μου ζήτησε τα τυπικά, της είπα ότι δεν θέλω να έχω ούτε τα τυπικά και άλλαξε το μάτιο. Ναι. Βέβαια αυτό ήταν δική της απόφαση. Και τώρα μιλάτε επειδή εγώ είμαι εδώ? Όχι, τώρα μιλούσαμε γιατί είχαμε αυτό που έγινε εδώ, προσπαθούσαμε να το λύσουμε για άλλη μια φορά. Εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε και να πατήσει μια κάτι την άλλη και ένα παιχνίδι μαζί θα κάτσουμε να παίξουμε. Α, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι άσχημο. Απλά όταν βγείτε από το σπίτι δεν θα γίνετε φίλες, εννοείται. Ναι, εντάξει, νομίζω λογικό. Οι περισσότερες από εδώ μέσα δεν μπορούμε. Κορίτσια, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Εγώ τη θεωρώ και τη σημερινή μέρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη, Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί θα σκεφτείτε. Ή πρακτικά. Θα το δούμε. Δεν θα πω τώρα τίποτα σε καμία σας. Θα πρέπει να σκεφτείτε, να βάλετε τα πράγματα κάτω, να είστε αντικειμενικές. Πάνω απ' όλα όμως εγώ θέλω το εξής. Να σκεφτείτε. Σωστά, άρτια, όπως πρέπει ένα κορίτσι της ηλικίας σας, έτσι. Και να μην ξεχνάτε το στόχο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ειρήνη, πάμε. Να κάνουμε μπάνιο στη πισίνα. Μας λέει τρεις λέξεις οι οποίες με εξάφνιασαν και με έβαλαν σε σκέψεις. Να είμαστε αντικειμενικές, να κοιτάμε το στόχο μας, να μην μας φανούν περίεργα κάποια πράγματα και είχα στο μυαλό μου κάτι το οποίο δεν είχα σιγουρέψει. Ωραίο το μαλλί σου. Φωτογράφηση. Καλώς ήρθατε. Είμαι σίγουρη. Καλώς ήρθατε. Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, όπως βλέπετε, σας υποδεχόμαστε πάλι. Ειρήνη, ναι. Πρέπει να διαλέξεις τρία από τα κορίτσια που βλέπεις μπροστά σου. Θα μας πεις μπροστά σε όλες τους λόγους που τις διαλέγεις. Έτσι, για να επιστρέψουν στο σπίτι και να είναι μαζί σου. Είχα χαθεί εκείνη την ώρα, τις έβλεπα όλες, όλες πανέμορφες, όλες άξιζαν, η κάθε μία για δικό σου ξεχωριστό λόγο να βρίσκεται εδώ πέρα, αλλά εγώ έπρεπε να επιλέξω τρεις. Η πρώτη που σίγουρα τη διαλέγω. Τόσο γρήγορη είσαι. Ναι, είμαι, όταν έφυγε λέω γιατί το έκανε αυτό. Απλά να μου υποσχεθεί ότι θα μιλάει όταν πει εδώ μέσα, θα αλλάζει το βλέμμα της. Θα προσπαθεί πάρα πολύ η Ιωάννα. Είπα την Ιωάννα πρώτη-πρώτη, γιατί έφυγε από την πρώτη δοκιμασία και την είχα ξεχωρίσει γενικά την Ιωάννα, ακόμα και όταν δεν την ήξερα. Λέω, εντάξει, αυτή είναι μοντέλο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Δεν θα μου θυμώσει καμία, Όχι, δεν είναι καλά. Η δεύτερη που δεν θα τον περιμένει είναι η αγάπη. Γιατί πιστεύω ότι έχει όλα τα προσόντα για να μπορεί να γίνει το επόμενο Greece Next Top Model. Είναι πάρα πολύ όμορφη, μπορεί να βγάλει την τέλεια λήψη αν το προσπαθήσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε κριτή για το επόμενο Next Top Model, το βλέπετε, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Πολύ αντικειμενική. Έλα εδώ. Ευχαριστώ. Εσείς δεν βοηθάτε. Είσαι καθόλου καλά. Εγώ να βοηθήσω τι να κάνω, είναι δυνατόν? Ήθελα να επιλέξω από τα κορίτσια που φύγανε εξ αρχής, γιατί δεν προλάβανα να δείξουν τι αξίζουν, τι είναι και όλα αυτά. Όπως ήταν και η Αγάπη που έφυγε πολύ νωρίς στα Μπουκάμισα και η Ιωάννα που έφυγε μαζί με τη Σοφία την πρώτη φορά.
πω ότι αυτή που επιλέγω είναι η Σοφία, γιατί δεν δείξανε τι αξίζουνε. Θέλω πολύ να είναι εδώ μέσα και να το δείξει αυτό, γιατί πιστεύω πολύ. Όπως πιστεύω και στις υπόλοιπες. Αυτή είναι αλήθεια το λέω. Μέγκη και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάτσεις παραπάνω, θα δώσεις κι άλλο. Τι θα κάνεις? Μπορώ να δώσω μια αγκαλιά στην καθεμία μέχρι να ξαναφύγω? Μπορείς. Καλά, ένα φιλί. Να δώσω τόπο. Νιώθω τέλεια. Είδα τα κορίτσια και λέω απίστευτο. Όλες τους πανέμορφες. Κάποιες έφυγαν νωρίς, λέω, είναι σαν να είχαν αντιστοιχεί ένα μήνα. Ένιωσα πάρα πολύ καλά. Τι να πω. Απίστευτο. Ανά, ναι. Τι έγινε, τι γίνεται εδώ? Κατεβαίνω κάτω, βλέπω όλες τις κοπέλες. Έχω να τριχιάσει εγώ εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω ποια είναι η πορτοκαλιά σου. Τι θα γίνει σήμερα, για ποιο λόγο έχουν έρθει εδώ? Ο ουρανός φωντίζει ένα πράγμα, δηλαδή δεν ήξερα τι να πρωτοσκεφτώ. Λέω, Τι αγκαλιάσα όλες, εκτός από τη Μέγκη. Τη λέω καλησπέρα. Εντάξει, ήθελα να είμαι τυπική, δεν υπάρχει λόγος για πολλά-πολλά. Σου ξουμούξου μανταλάκια. Λοιπόν, Άννα, τα βλέπεις τα κορίτσια, τα είδες. Ναι. Διαλέγεις τρεις για να επιστρέψεις στο σπίτι. Ναι. Τρεις. Ναι. Επιχειρηματολογείς γιατί. Α, δεν το πιστεύω. Και να ξέρεις και ότι η ψήφος σου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν το πιστεύω, αλήθεια. Γιατί σε περίπτωση ισοψηφίας, η δική σου το πιάσει διπλή ψήφος. Γιατί? Γιατί κέρδισες εχθές την καλύτερη φωτογραφία. Σοβαρά τώρα. Πολύ σοβαρά. Τρία κορίτσια επιστρέφουνε, τρία επιχείρηματα. Δεν το πιστεύω. Πίστευε και μία ρεύμα. Δεν το πιστεύω, αλήθεια, παιδιά. Επειδή έχω σκεφτεί ουσιαστικά την πορεία όλων των κοριτσιών, τόσο καιρό είμαστε εδώ, εννοείται, υπάρχουν στιγμές, επειδή εγώ γράφω σε μπλοκάκια ποια κορίτσια φεύγουν. Οπότε έχω σκεφτεί ποια κοπέλα αξίζει, δεν αξίζει να μπει εδώ πέρα μέσα. Την πρώτη θα πω την Έλντα. Θεωρώ ότι έφυγε σε μια δοκιμασία να ρίξεις, το προσπάθησε και έφυγε. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν της άξισε. Ωραία. Δεν τα πιστεύω, αλήθεια. Πρέπει να είναι επαγγελματικός σκοπός ή συναισθηματικός? Συναισθηματικός, ότι τι θα μου πεις, ότι τρώγατε μαζί ένα μεσημέρι μακαρόνια και περάσατε ωραία? Εδώ για δουλειά είμαστε. Ναι, το ξέρω. Δεν είμαστε για διασκέδαση. Το ξέρω. Ποιες αξίζουν να μπουν μέσα στο σπίτι? Τσακουρίδου. Αξίζει να μπει. Γιατί? Γιατί το προσπάθησε πάρα πολύ και αυτή. Και πιστεύω ότι αξίζει να είναι εδώ. Έφτασε σε ένα σημείο πολύ καλό. Και επίσης και αυτή προσπάθησε πολύ αυτό. Μάλιστα. Μένει άλλη μία κοπέλα να διαλέξεις. Κατερίνα. Είμαστε κοντά, δεν θα πω ψέματα με την Κατερίνα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι και το επαγγελματικό κομμάτι που ξέρω το θέλει πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Συγγνώμη για. Να κάνω, έχω μόνο είναι, η αλήθεια είναι μια ζυγαριά αυτό όλο. Και δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ καλό ή πολύ κακό για αυτές. Πρέπει λίγο να το εκμεταλλευτούν, να το δουν πιο σοβαρά αυτή τη φορά, εφόσον τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και εμένα, αν μου δίνονταν αυτή η ευκαιρία, θα την εκμεταλλευόμουν και εγώ και το κάθε κορίτσι εδώ πέρα μέσα. Κακά τα ψέματα. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε εδώ πέρα. Οπότε έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν το θεωρώ άδικο. Σοκ. Τι να πω πραγματικά. Σοκ. Αρχίζει και τις παίρνει όλες μία-μία και έχω μια κακή διαίσθηση μέσα μου. Λέω κάτι κακό θα συμβαίνει, δηλαδή γιατί τόσο πολύ έντονο? Κύριε Βασίλα, θα ψήφιζα. Εσύ? Ναι, θα ψήφιζα εσένα, τη Βασίλα. Ναι, είναι καλή η Βασίλα, εντάξει. Αυτή είναι πολύ αντικειμενική δοκιμασία. Εμένα μου αρέσει γιατί. Και εμένα μου αρέσει. Αυτό είναι δίκαιο. Ναι. Όχι, η Άννα ήταν και φίλη μας. Εντάξει, δεν ψήφισε. Ήταν πολύ αντικειμενική. Συναισθηματικά. Ναι. Αφανιζόμαστε σιγά-σιγά. Μήπως θέλουν να μας εξηγήσουν. Γιατί η Έλληνα, όπως είπες, κρατήσαμε κάποιες λέξεις. Να μας εξηγήσουν τι εννοούσε η Έλληνα μία-μία για να το κατανοήσουμε πιο εύκολα. Να πάμε στα στροφέ του κεφαλαίου, αλλά δεν είναι τόσο πολύ το θέμα. Θέλω να τα κάνω απλά τα πράγματα στη ζωή μου, γι' αυτό το έκανα. Θα ερχόντουσαν πίσω αν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο παίζει. Μυρίζει υπόθεση. Μπαρούτι. Πόσο αντικειμενικές, πάντως δεν τις περίμενα. Ξέρετε. Πειράχτηκα λίγο που δεν με ψήφισε, αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το έκανε με κακία. Δεν το θεωρώ σωστό. Ο φίλος μου. Να βάλεις τις κατώτερες. Ας αρχίσουμε. You wanna be on top.
wanna be on top. Μικαέλα, τι θα αντιμετωπίσω. Μπαίνω μέσα και παθαίνω σοκ. Εννοείται ότι με το που είδα τη Μέγκη έτρεξα κοντά της, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Εκείνη ξεκίνησε να κλαίει, εγώ απλά χαμογελούσα, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που την είδα. Την αγκάλιαζα και της έλεγα να μην κλαίει. Δεν ήθελα να τη βλέπω κλαμμένη, θέλω να τη βλέπω χαμογελαστή. Θα έρθεις να κάτσουμε εδώ δίπλα. Τι πιστεύεις, ότι ήρθαμε να τις βλέπουμε και να μας βλέπουν εδώ. Λοιπόν, θα αποφασίσεις τρία κορίτσια να μπουν μέσα στο σπίτι από όλα αυτά που βλέπεις εδώ μπροστά σου. Ναι. Και θα μας πεις και για ποιο λόγο θα βάλεις μέσα την κάθε μία. Τη Μέγκη σίγουρα. Γίνεται να δώσω και τις τρεις ψήφους στη Μέγκη. Τη Μέγκη γιατί. Θες να το πούμε σε κάποια άλλη γλώσσα. Δεν είπαμε it's επιχειρήματα. My sister. Δεν είναι επιχείρημα αυτό όμως, it's my sister. Δεν θα μπείτε στο σπίτι. Γιατί δεν της δόθηκε άλλη μια ευκαιρία, μπήκε στις χειρότερες και έφυγε αμέσως. Και αυτό ήταν άδικο. Μάλιστα. Όπως και στη Ζαχαριάδη δεν δόθηκε ευκαιρία. Γιατί έτυχε και ήταν η πρώτη δοκιμασία ο εφιάλτης της. Είναι το δεύτερο κορίτσι που αποφασίζει να μπει μέσα στο σπίτι ή. Αντικειμενικά ναι. Δεν πιστεύω κι άλλες κοπέλες να ψηφίσουν τη Ζαχαριάδου. Οπότε ήθελα λίγο να ψηφίσω κάποια κοπέλα που δεν έχει και τόσο πολύ ελπίδα να μπει στο σπίτι. Μήπως και έμπαινε η Μέγκη τελικά. Έχεις άλλη μία. Κοπέλα να βάλεις μέσα στο σπίτι. Τη Στεριανού, γιατί μου αρέσει που έμαθα να τσαλακώνεται. Ευχαριστώ. Ωραία. Το περίμενα από τη Μικαέλη. Το περίμενα. Η φίλη σου. Δεν ξέρω. Κορίτσια! Πες μας, για πες με. Γιατί δεν μου ψήφισα από τη Μέγκη. Ντα, ντα, ντα. Άννα, good luck. Όταν έφευγαν όλα τα κορίτσια και δεν έγυρνουσε και καμία, θεώρησε ότι σίγουρα μας βάζουν να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να μάθουν οι υπόλοιπες μετά, γι' αυτό και δεν επέστρεφαν, ή ακόμα ότι μπορεί να έρχονται και κάποιοι συγγενείς μας να μας δουν. Ειρήνη. Η Καζαριά. Ειρήνη Καζαριά. Σοκ. Πάω τις χαιρετάω όλες, μου είχαν λείψει. Αλλά πιο πολύ χάρηκα που είδα τη Στεριανού, την Άννα και την Αγάπη. Σοβαρευτήκαμε. Mm. Από τα μοντέλα μας που βλέπεις εδώ μπροστά σου, θα μπουν τρεις μες στο σπίτι, θα μας πεις τα ονόματα και θα μας πεις και γιατί. Τριπλό. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει η Αγάπη, mm-hmm. γιατί το θέλει πάρα πολύ. Είναι ένα κλειστό κορίτσι ναι. και δεν μπορούσε να ανοιχτεί. Αυτό ξέρω. Και θεωρείς τώρα ότι θα είναι καλύτερα. Μακάρι να το έχει βρει μέσα της και... Ωραία. Τέλεια. Πιστεύω πρέπει να μπει και η Έλδα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί της. Και θεωρώ πως μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είπε να δεις τι κάνει ένα τέτοιο χέρι κατ' Έλδα και δεν το πίστευες. Αφού είναι το αγαπώ αυτό το μαλλί και το ξέρει. Και θεωρώ πως πρέπει να πει η Τσακουρίδου, γιατί το ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ και έχει μια σταθερή πορεία τόσο καιρό. Και ξέρω πως μπορεί να δώσει και παραπάνω πράγματα και το ξέρεις. Ευχαριστώ. Πάμε στα γράφη. Μα καλά να Τα είδα τα. Σ' αγαπάμε, Καζαριά. Πώς τις βλέπετε? Αντικειμενικές. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Έχουμε σωστά επιχειρήματα. Ναι. Και αυτό είναι το δίκαιο. Εγώ περίμενα ότι θα ψηφίζανε πιο πολύ τα κορίτσια τις φίλες τους ή τις πιο κοντινές τους, αλλά χάρηκα που είδα ότι ήταν αντικειμενικές. Και ότι οι περισσότερες δεν ψήφισαν καν τις φίλες τους. Απίστευτο σοκ. Έχεις ευχαριστώ. Ναι, και ένιωσες χάλια. Σε ξέρω. Δεν, εντάξει, απλά μου είπε ποιες θέσεις πρέπει να μπουν και είπα την Έλτα, την Αγάπη και Τσακουρίδου. Την Αγάπη την είπα κι εγώ. Αγάπη και Τσακουρίδου. Είπα Έλτα Τσακουρίδου.
Κατερίνα Βυσσέρη. Βέβαια, μην νιώσω άσχημα, Εστεριανού. Ευελίνα! Ναι. Έλα, κορίτσι. Ναι, λίγο. Σταματήστε, δεν το ανοίγει η πόρτα και τις βλέπω όλες. Είδα τις φίλες μου, την Ιωάννα και τη Χριστιανά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και απλώς ήθελα να τρέξω πάνω τους και να τις αγκαλιάσω όλες. Συγκινήθηκες λίγο, ναι. Ναι. Κάτσε εδώ δίπλα μου, Βελινάκι μου. Ναι. Είσαι εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι, χαρά. Είσαι στην δύσκολη θέση. Ναι. Να διαλέξεις τρία από τα κορίτσια που βλέπεις μπροστά σου για να μπουν στο σπίτι και να μας πεις και για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να ψηφίσω Χριστιανά Ιωάννα Έλτα, αλλά εκεί θεώρησα ότι πρέπει να είμαι αντικειμενική και να δω λίγο αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Θα διαλέξω κορίτσια τα οποία πιστεύω έχουν αποχωρήσει πολύ νωρίς και δεν είχαν την ευκαιρία να δώσουν πράγματα. Νομίζω τα κορίτσια μου εκεί θα με καταλάβουν. Γι' αυτό θα διαλέξω πρώτη τη Σοφία. Επειδή θεωρώ ότι ήταν άτυχη που η πρώτη μας δοκιμασία ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει. Και θεωρώ ότι είχε μεγάλες δυνατότητες μέσα στο παιχνίδι. Δεύτερη διαλέγω τη Δεσίλα. Έχει πολλά να δώσει και δεν έπρεπε να αποχωρήσει, θεωρώ. Και πιστεύω ότι το έχει καταλάβει τα λάθη της και είναι έτοιμη να επιστρέψει. Τρίτη μου ψήφος νομίζω ήταν η πιο δύσκολη. Ήμουν ανάμεσα στην Έλντα και στην Αγάπη και λέω εντάξει, θα ψηφίσω αυτή που έφυγε πιο νωρίς. Τρίτη Αγάπη. Ξεχωρίζεις πολύ και είναι κρίμα να μην είσαι στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Ευελινάκη. Η Ευέλα είναι ένα κορίτσι το οποίο θαυμάζω πάρα πολύ και χαίρομαι που ήταν αντικειμενική, γιατί ξέρω ότι είναι συναισθηματική και επηρεάζεται. Είδα ότι με κοιτούσε, κοίταξα κάτω για να μην την κάνω να νιώσει άβολα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι επιλογές της, θα συμφωνούσα κι εγώ απόλυτα μαζί της. Και ελπίζω να είναι πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι και να μείνει μέχρι το τέλος. Τόσο αντικειμενικές, πάντως δεν τις περίμενα. Ξέρετε. Δεν έχουν καθόλου κανένα συναισθηματικό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Επιχείρημα. Πάρα πολύ ωραίο. Μαριάννα! Τα κορίτσια! Όταν είδα σχεδόν όλα τα κορίτσια μαζεμένα, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα με τίποτα. Και αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, αν και δεν το έκανα, ήταν να περάσω όλες και να τις κάνω ένα high five έτσι στη σειρά όπως ήταν. Θα πρέπει να επιλέξεις τρία από τα κορίτσια που βλέπεις εδώ, για να μπουν μες στο σπίτι και να μας πεις και για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση. Ήθελα να ανοίξει γη να με καταπιεί, αλλά δεν το έκανα. Την Άννα τη Τζακουρίδου. Ναι. Γιατί όσο ήταν εδώ, είχε αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το είπαμε και όταν έφυγε, είχε μια σταθερή πορεία. Και πιστεύω έχει ακόμα να δείξει. Θα πω την Ειρήνη, που έχει τσαλακωθεί πολύ. Και έχει δείξει, ενώ δεν το περίμενε κανείς, ότι έχει κάνει πράγματα. Αυτό. Και σου μένει άλλη μια κοπέλα. Μία. Ναι. Ξέρω. Την αγάπη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν σας ευχαριστώ γιατί με φέρατε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό. Καλά. Πες μας ποιες ψηφίες, παιδιά. Ποιες ψηφίες. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Το ξέρουμε όλοι. Ψήφισα την Άννα. Αχ, η Άννα ήταν ψηφίες. Την Ειρήνη. Ξέρω. Ποια θέλει περισσότερο να επιστρέψει στις top 10 του GNTM? Καλώς ήρθες. Δεν την ήθελα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το έκανε με κακία. Ψήφισα διπλωματικά. Πάντως εδώ η σημερινή κατάσταση είναι αντίληψη και έμπνευση, να ξέρετε. Η φίλη σου. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο είπε κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Όντως. Και για όσους με κοιτάνε με πλάγιο μάτι. Θεωρείς ότι δεν ήταν δίκαιη η απόφασή μας? Wanna be on top.
You wanna be on top. You wanna be on top. Εύη! Τα συναισθήματά μου πριν μπω στο catwalk ήταν περίεργα. Χτύπαγε η καρδιά μου για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Ήξερα ότι αυτό που θα δω δεν θα μου αρέσει και πάρα πολύ. Έλα, μην τρέπεις. Δεν τα μπορούμε, έλα. Μου σε μπορεί. Να τρέξω εγώ, εσύ. Βλέπω τη Μέγκη και εκείνη τη στιγμή μου φύγαν όλα. Τρέχω, την αγκαλιάζω. Δεν έβλεπα καμία άλλη εκείνη τη στιγμή. Είμαι όλη αυτιά. Δύο έχεις. Τα έχω ακόμα. Ωραία. Θα επιλέξεις τρία κορίτσια και θα μας πεις για ποιο λόγο θα επιλέξεις αυτά τα τρία κορίτσια για να ξαναμπούνε στο σπίτι του Next Top Model. Έχεις τα ίδια αυτιά ακόμα, ξακολουθείς. Τι λες το. Ήσουν άνετη γι' αυτό, μπήκες έτσι με ένα μπρίο περίεργο. Να φτιάξω λίγο το μαλλιό μου, μπορώ. Κάνω τι θέλεις, λίγο, γιατί πρόβλημα. Θέλει λίγο χρόνο αυτό, δεν είναι εύκολο. Φυσικά. Απλά έχουμε εδώ κάποια κορίτσια τα οποία περιμένουν. Η Έλενα πήρε λίγο απότομα. Περίμενα να δω αντιδράσεις από τις κοπέλες και να κρίνω ανάλογα. Εντάξει, αυτονόητο ότι θα αρχίσω με τη Μέγκη. Γιατί είναι αυτονόητο? Γιατί είναι φίλη μου, θέλω να της δοθεί εννοείται δεύτερη ευκαιρία. Ξέρω ότι έχει να δώσει πολλά. Ήταν μια άτυχη στιγμή, είχε μπλοκάρει και θέλω να ξεμπλοκάρει και να μας δείξει τον εαυτό της, τον αληθινό. Ωραία. Τον πολύ αληθινό. Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα να ψηφίσω καμία άλλη πέρα από τη Μέγκη, όμως έπρεπε να ψηφίσουμε τρεις. Η δεύτερη κοπέλα που θα επιλέξω είναι... η Αγάπη. Πιστεύω ότι είναι μοντελάρα. Έχει να δώσει και αυτή πάρα πολλά. Πιστεύω πάρα πολύ στην Αγάπη εγώ. Ωραία. Η τρίτη που θα επιλέξω είναι... η Έλντα. Η αλήθεια είναι ότι ψήφισα διπλωματικά από τη Μέγκη και μετά. Οι δύο υπόλοιπες κοπέλες ήταν τελείως διπλωματικά. Η Έλντα, γιατί και αυτή πιστεύω ότι έχει τις προδιαγραφές, έχει ένα απίστευτο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά. Πιστεύω ότι θα δουλέψεις έξω φουλ. Είσαι μοντέλο εξωτερικού. Δεν είναι καμία άλλη εδώ μέσα, κατά τη γνώμη μου, σαν και σένα. Και πιστεύω ότι και εσύ το αξίζεις και θα ξεμπλοκάρεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Τώρα το θέμα είναι ότι είμαι στην απόγνωση. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ μέσα με την Εύη και την Μικαέλα από τη στιγμή που αποχώρησα. Αλλά εύχομαι και θέλω γενικά ο κοινός έξω να κάτσει να τα δει λίγο τα πράγματα πιο προσεκτικά και να τα κρίνει με βάση το παιχνίδι και όχι με βάση τη ζωή γενικά. Σανθούλα! Πού έρχομαι? Εδώ έρχεσαι. Ω! Καλώς την. Γεια! Ξανθούλα μου, κορίτσι μου, γλυκό. Πρέπει να διαλέξεις τρία από τα κορίτσια που βλέπεις μπροστά σου για να ξαναμπούνε στο σπίτι μαζί σας και να μας πεις και το λόγο. Wow. Λοιπόν, τρεις έτσι. Διαλέγω την Τζακουρίδου. Α, κατευθείαν, μετά το σοκ. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Διότι θεωρώ ότι έφυγε με το πρώτο στραβοπάτημα, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσει η Άννα. Ευχαριστώ. Την Αγάπη. Γιατί έφυγε από τα πρώτα επεισόδια και την τελευταία στιγμή μίλησε και είπε ότι το θέλει. Εσένα. Το τρίτο, ε. Και την Τζο. Και οι 8 έχουμε κάνει το δικό μας αγώνα για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Έχουμε πιεστεί, έχουμε περάσει ωραία, έχουμε μελιοτραβηχτεί. Τα κορίτσια φύγαν για ένα λόγο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες θα επιστρέψουν. Δεν χαίρομαι ιδιαίτερα,
αλλά αν ήμουν στη θέση τους και εγώ θα ερχόμουν για μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, κορίτσια, έφτασε αυτή η στιγμή να σας πω τα ονόματα που θα περάσουν πάλι στο σπίτι. Πρώτη είναι η Αγάπη, το καταλάβαμε όλοι, νομίζω. 6 κορίτσια σε ψήφισαν. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Δεν το περίμενα καθόλου. Λοιπόν, καλώς ήρθες στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να άκουσες τα που είπαν οι υπόλοιπες εδώ που σε ψηφίσαν. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και άκουσες και πάρα πολύ ωραία λόγια. Εύχομαι να τα δούμε στην πράξη. Εντάξει? Λοιπόν, δεύτερο κορίτσι το οποίο έχει τις αμέσως επόμενες ψήφους που είναι 4. Είναι εδώ το κορίτσι με το καρό παντελόνι, η Ανούλα μου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και πάλι. Εύχομαι αυτή τη φορά η βαλίτσα να αδειάσει, να μπουν τα ρούχα στην ντουλάπα και να τα πας πολύ πολύ καλά. Το ελπίζω, να τις βγάλω άσπρο πρόσωπο. Ωραία. Και για σένα πάνε πάρα πολύ ωραία λόγια όλες. Μπράβο, σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα επόμενα κορίτσια που έχουν ίδιες ψήφους, δηλαδή 3, είναι η Έλντα, η Ιωάννα, η Δεσίλα και η Σοφία. Αλλά το κορίτσι το οποίο θα μπει στο σπίτι είναι η Έλντα. Διότι την ψήφισε η Αμανατίδου, θα πιαστεί διπλή, διότι είναι το κορίτσι το οποίο κέρδισε χθες την καλύτερη φωτογραφία. Λοιπόν, κορίτσια, καλώς ήρθατε οι 3. Οι υπόλοιπες θα τα πούμε σίγουρα έξω. Είσαστε μοντελάρες όλες. Εγώ σας πιστεύω όλες. Καλή επιτυχία. Πάντα θα αξίζει να έρχομαι δεύτερη και τρίτη φορά στο GNTM, στο σπίτι του GNTM. Λόγω του ότι έχω μπει εδώ μέσα και έχω ζήσει αρκετές αναμνήσεις, έχω ζήσει αρκετά ωραία πράγματα, έχω μάθει αρκετά ωραία πράγματα, οπότε τώρα ό,τι έζησα ήταν μια υπέροχη εμπειρία και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα αλλάξει και η ζωή μου αρκετά. Εντάξει, τουλάχιστον αντικειμενική ρεσία, αυτό μπορέσα να γνωρίσω. Είναι όλες αντικειμενικές, παιδιά. Ναι, εγώ πάντα να. Η Μαριάννα που ήξερα ότι με ψηφίσει, το ήξερα για τη Μαριάννα. Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το περίμενα. Και δεν πίστευα να ψηφίσει. Και πίστευα και η Καζαριάννα, αλλά. Γιατί ήξερα πόσο το ήθελα και μου έλεγε ότι προσπάθησε. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό, μια και περίμενα πώς και πώς να τη δω. Ίσως η Καζαριάννα, όντως, επειδή ψήφισε την Άννα που είναι και αυτή φίλη της, δεν ήθελε να ψηφίσει και εμένα για να μην της πούνε ψήφισες μόνο τις φίλες σου και μπορεί να νόμιζε ότι θα με ψηφίσει κάποια άλλη κοπέλα εμένα. Ώστε θα μπορώ να έχω κι εγώ μια θέση στο σπίτι, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το έκανε με κακία. Και να μην το ψήφισε η Άννα. Ψήφισε τα κοινωνικά, δεν το έκανε επίτηδες. Δεν ξέρει γνώμη μου, ρε κορίτσι. Δεν είναι ότι δεν κάνει παρέα μαζί σου όμως και για αυτόν τον λόγο να σε ψήφισε. Μην το πάρεις έτσι. Όχι, απλά με στενοχώρησε αυτό, λέω. Μόνο ψήφισε κάτι αν δεν πειράξει κάτι άλλο. Είμαστε 8, μπήκαν άλλες 3. Μένα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί έχω ένα στόχο και θέλω να φτάσω στο στόχο μου και έχω. Δεν με νοιάζει το ποιες θα είναι, εγώ τις ανταγωνίζομαι σωστά και ό,τι γίνει. Θεωρώ ότι κάποιες παίκτριες κινήθηκαν βάσει στρατηγικής. Για μένα και η Σοφία και η Ιωάννα, η Δεσίλα, είχαν θέση μέσα στο σπίτι. Φύγανε πολύ νωρίς και μπορεί να μην ψηφίστηκαν, γιατί ίσως παίρναν τη θέση από κάποια άλλη κοπέλα που θα ήθελε να φτάσει στον τελικό. Εγώ προσωπικά ψήφισα διπλωματικά. Και ψήφισα διπλωματικά. Ναι. Ψήφισα διπλωματικά γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν τελικού, στην τελική οκτάδα του Next Top Model, υποτίθεται. Κρινόμαστε από το κάθε τι. Σαφώς και θα σκεφτώ τον εαυτό μου και δεν θα βάλω πάρα πολύ δυνατές παίκτες, τις οποίες πιστεύω ότι θα μπορούν να φτάσουν τελικό. Και δεύτερον, πέρα από τη Μέγκη που σίγουρα θα την έβαζα, έβαλα 2 κοπέλες οι οποίες μπλόκαραν. Πιστεύω σε αυτές, άσχετο, αλλά θεωρώ ότι. Αγάπη και. Η Αγάπη και η Έλντα. Θεωρώ ότι ήταν μπλοκαρισμένες. Δεν ξέρω αν θα το βρουν. Εγώ δίνω μια ευκαιρία μέχρι εκεί. Και αν ναι, θα μπορούσα να βάλω άλλες παίκτριες για το αν θα έφτανα τελικό και ξέρω ποιες είναι αυτές οι 2. Η Εύη ήθελε να βάλει τις πιο αδύναμες παίκτριες, στο μυαλό της δηλαδή, για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν το θεωρώ σωστό, γιατί άμα θες να είσαι ανταγωνιστής, βάζεις τις πιο δυνατές για να τις αντιμετωπίσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι κοτίσιο βήμα να βάλεις τις κατώτερες. Welcome! 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 Welc
Περιμένω τώρα λίγο να αρπάξω την Ξανθούλα και να τη τα πω λίγο. Θα δούμε τώρα αν θα τη αρέσει ή όχι. Το έζησε το δράμα τη, το έπαιξε θύμα και επέστρεψε στο μεγάλο δωμάτιο. Ξαναγύρισε εκεί. Είναι σαν να κάναμε ένα μικρό πάρτι σήμερα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη bullying για τα πάντα. Τελικά μας άρεσε το σημερινό. Αν δεν μου δώσει πιστικές εξηγήσεις η Ξανθούλα. You wanna be on top. You wanna be on top. Ανεβαίνω πάνω και προσπαθώ να καταλάβω τι θα γίνει. Δηλαδή, τώρα με τους τρεις ψήφους, τι σημαίνει. Θα μπουν τρία κορίτσια στο σπίτι, θα μπουν δύο, θα μπει μία, δεν θα μπει καμία. Δεν ήξερα τι γίνεται. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερή που μπήκα επιτέλους στο σπίτι του Next Top Model. Χάρη στην Άννα που μετρούσε διπλή ψήφος της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και επομένω να δω τι θα πούνε τα κορίτσια, να μπω μέσα. Είμαι υπερβολικά ενθουσιασμένη αυτή τη στιγμή που έχω ξαναμπεί πάλι στο σπίτι του Next Model, γιατί είναι κάτι που θέλω να το κάνω και θέλω γενικά να δώσω και πολλά πράγματα ακόμα. Είχα κρυφτεί κάτω από τον καναπέ και όταν είδα Καζαριάννα Μανατίδου πετάχτηκα. Οι κοπέλες που δεν χάρηκαν καθόλου που μπήκα μέσα στο σπίτι είναι η Ερμίδου και η Ευελίνα. Και θέλω πάρα πολύ να μπω στο μάτι από αυτές που δεν θέλανε με τίποτα να περάσω. Μπράβο, και ήταν προφανές ότι δεν σε ήθελα στο σπίτι. Αυτή εννοούσε, ξέρεις. Τι να κάνουμε. Δημοκρατία. Δεν σε ήθελα καθόλου εδώ μέσα. Τσακουρίδου, εντάξει, τα έχουμε απλά τυπικά και τέτοια. Δεν νομίζω. Γιατί είχε γίνει και με Τσακουρίδου ένα θέμα του τύπου ότι δεν παίρνω τη γνώμη σου τόσο σοβαρά, ούτε εγώ. Είχε γίνει τέλος πάντων αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι δεν συμπαθιόμαστε. Τη είχα πει ότι δεν την ήθελα στο σπίτι. Τελικά μπήκε. Εντάξει, μπράβο και στις τρεις που μπήκανε, αλλά εγώ τη Τσακουρίδου δεν την ήθελα. Εντάξει, τουλάχιστον μπήκε η Έλτα και η Αγάπη. Χαίρομαι που ξαναγύρισα. Φαίνεται περίεργο, αλλά χαίρομαι. Και εσύ να ξέρεις, παρόλο που είχες φύγει από την αρχή, πολύ συχνά σε αναφέραμε και λέγαμε «Ωι, αγαπάρα» και αυτά, σαν να ξέραμε. Πώς νιώθεις που είσαι πίσω στο σπίτι? Χαίρομαι πάρα πολύ που γύρισα. Και ανυπομονώ για την επόμενη δοκιμασία, όλο αυτό που γινόταν μου έχει λείψει πάρα πολύ. Και εσείς μου λείψατε. Ακόμα και εσύ μου έλειψε. Έλα, Καταρχήν, έχεις μπει μέσα στο σπίτι και έχει γεμίσει το σπίτι φως. Νιώθουμε ότι ήρθε κάποιος άγγελος να μας φωτίσει, δεν ξέρω τι. Αλήθεια, όχι, νιώθω αυτή τη στιγμή μία χαρά ότι έχουμε έναν καινούριο συσσαγωγικά άνθρωπο να μιλήσουμε, να πούμε μια κουβέντα. Έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Ξαφνιάστηκα λίγο. Λέω, είναι η Μικαέλα που άφησα πίσω μου αυτή. Δεν ξέρω αν ήταν υποκριτικό, γιατί έχω και καιρό να τη δω. Αλλά θα δείξει, θα φανεί στη συνέχεια, πιστεύω. Άντε, καλώς ήρθες στο δωμάτιό σου και πάλι, Άννα. You are back. Θυμάστε που θέλαμε να έρθουμε στο πράσινο δωμάτιο στην αρχή. Και έφυγα εγώ. Εσύ εδώ έμεινες. Αλλά Ξανθούλα. Ξανθούλα, τι έφυγε. Η Ξανθούλα απλά ήθελε κάποια πράγματα με την Ειρήνη και ήθελα να είναι πιο ήρεμη να πάει στο δουλειά. Γενικότερα, γνώριζα ότι δεν υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ της Ειρήνης Ερμίδου και της Ξανθούλας. Μάλλον θα μείνω αμέτωχη, γιατί δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με μένα και νομίζω ότι πρέπει να αφοσιωθώ σε άλλα πράγματα. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά κάνουν επίθεση σε μία φίλη μου. Εμείς τώρα πώς θα χωρίσουμε εδώ μέσα, πού θα με βάλετε? Εσύ πάνω. Θα τα σου πάνω. Και εσύ πάνω, μαζί απέναντι θα είμαστε, αγαπάρα. Τελικά με την Ξανθούλα τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να πάμε να πάρουμε τα πράγματά της, για να μην το καταλάβει και να τα φέρουμε εδώ. Ήταν πολύ κρίμα που η Ξανθούλα ήταν μόνη στο δωμάτιο, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Και οπότε είπαμε να τα κάνουμε κρυφά, να τις πάρουμε τα πράγματα, να τα πάρουμε στο κρεβάτι της και θα δούμε τώρα αν θα της αρέσει ή όχι.
Γεια! Σούρπριζ! Το σημερινό τελικά ήταν θετικό για εμάς, γιατί μεγάλωσε η παρέα στο πράσινο δωμάτιο. Μέχρι και η Ξανθούλα ξανά ήρθε, που δεν ήθελε με τίποτα να το κάνει αυτό. Σουβιές! Ελάτε να κάνουμε συσπήρωση. Είναι σαν να κάναμε ένα μικρό πάρτι σήμερα. Παρόλο που δεν θα το περιμέναμε, γιατί ήρθαν έξτρα κορίτσια. Αλλά τελικά μας άρεσε το σημερινό. Περιμένω τώρα λίγο να ετοιμαστούν εκεί στο δωμάτιο, να αρπάξουν την Ξανθούλα και να τις τα πω λίγο. Που είπε για μας ότι τις κάνουμε bullying και τέτοια, εμείς που δεν ασχοληθήκαμε ποτέ μαζί. Ναι, αυτό. Και με περίεργο μου φάνηκε. Πάντως, το έζησε το δράμα της, το έπαιξε θύμα και επέστρεψε στο μεγάλο δωμάτιο. Ξαναγύρισε εκεί. Ξαναγύρισε. Όντως. Ναι. Μ' αρέσει που το κορίτσι. Ήθελε το χώρο της, ήθελε να μείνει μόνη της. Και μετά την επόμενη μέρα επέστρεψε εκεί. Μ' αρέσει αυτό το κορίτσι που στηρίζεται τις απόψεις. Ναι, ναι, ναι. Όπως δεν τη νοιάζει τίποτα, αλλά βγάζει. Τώρα που είχε φύγει η Μέγκη, ας πούμε, το σπίτι, από τότε που έφυγε, είδατε το σπίτι να αλλάζει με τις κοπέλες. Να σου πω, τώρα πρόσφατα άρχισε να αλλάζει και να έρχονται πιο κοντά μας. Ενώ, ας πούμε, είχε φύγει. Καλησπέρα. Ή τώρα. Καλώς της. Όχι. Τι συζητάτε, πονηρά κοριτσάκια. Να σου πω, θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε μαζί σας σαν φίλοι. Θέλω να το εγώ. Ναι, γι' αυτό που είπες ότι κάτι ναι. Είπε για μας, ότι κάνει τον παραμύθι. Την προσπάθησα εγώ να το πλασάρω, αλλά δεν είδα να... Ναι, έχει ξανθεί τόσα. Κάτι να το αφήσουμε να το κάνουμε άλλη στιγμή. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το bullying και εγώ δεν θα έχω κάποιος να πει ότι έχω κάνει bullying χωρίς να έχω πει ποτέ κάτι. Σε δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη bullying για τα πάντα. Αν δεν μου δώσει πιστικές εξηγήσεις η Ξανθούλα, δεν θα έχω ούτε εγώ τύπη κάποια μαζί της, όπως κάνει και η Ερμίδου πολύ καλά. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που είπες στην Ευελίνα ότι είπα εγώ η Μέγκη και η Εύη για σένα. Α, κάποια στιγμή είναι η αλήθεια και στο... στην Ορισιόν και αυτά γύρισε κάποια και λέει πέρασε η Χοντρούλα ή όχι. Α, και ήμουν μπροστά από το σύμφωνο. Και το είπα εγώ αυτό. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί στην Ορισιόν ήμουν μόνο εγώ μαζί σου. Όχι, όχι, στην Ορισιόν και νομίζω ότι πολλές κοπέλες εδώ μέσα τη λέξη plus size δεν την ξέρουν καν και εγώ ξέρω τι λέω. Και είπανε πέρασε η Χοντρούλα. Και ήμουν πίσω και έτσι λέω πέρασα. Το είχε πει, δεν θυμάμαι πια. Το είχε πει. Αυτό το είπα εγώ. Όχι, δεν το έχεις πει εσύ. Η Μέγκη ήταν η Εύη, δεν θυμάμαι. Και έτσι λέω πέρασα και τη απάντησα. Η Μικαέλα γενικά ακούγονται πολλά γύρω από εκείνη. Και επειδή τη σχολιάζει μία, τη σχολιάζει άλλη, όπου ακούσει το όνομά τη γίνεται πιπ και μανία. Και δεν χαίρομαι και καθόλου που είμαι και σε αυτή τη θέση που είμαι τώρα, γιατί είμαι γενικά ήπιον τόνων και όλο αυτό μου δημιουργεί μια σύγχυση. Ας πει η Ευελίνα που πέταξε και την πηχτή στο κάτω-κάτω. Εγώ τη λέξη χοντρή δεν θα την έλεγα ποτέ. Ωραία. Είμαι από τις λίγες κοπέλες εδώ μέσα που τη λέξη plus size ξέρω να τη λένε και θα έλεγα plus size. Καταρχήν δεν θα έλεγα χοντρή ποτέ. Ωραία. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή και εμένα η αδελφή μου είναι παραπάνω κιλά, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Γιατί αδελφή μου έχει λες... περάσει πάρα πολύ δύσκολα και το στηρίζω μια ζωή σε αυτό. Ωραία. Το χαίρομαι που το λες και στηρίζεις γενικά το. Εννοείται. Plus size. Και τρίτον, επειδή εγώ έχω περάσει bullying στη ζωή μου γιατί δεν έμενα στην Ελλάδα. Δεν σου μιλήσα. Περίμενε, λες μια λέξη που δεν την ανάφερα καν στο όνομά σου. Ναι, δεν θεωρώ. Θεωρώ απλά. Εγώ δεν το ξέρω από εμένα. Ότι είπα ότι η Μικαέλα και αυτά κάνει bullying και αυτά. Έχω πει κάτι άλλο, Ευελίνα. Γιατί εμείς ζήτημα να έχουμε μιλήσει δύο φορές. Τρεις. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχεις ακούσει. Που αυτό που μου είπες και εμένα ήταν βαρύ. Τώρα δεν το είπες ακριβώς έτσι. Εντάξει, αλλά είχες ακούσει. Αυτό. Εγώ ήξερα ότι είχε ακούσει ότι. Α, δεν τα πήγε καλά και η Χοντρούλα. Αυτό, και γι' αυτό ναι. Δεν άλλο άρεσε. Το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ναι. Οπότε δεν τα είπες ολοκληρωμένα. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Γιατί εγώ αυτό ποτέ δεν το είπα. Εγώ. Κλώμα είναι να. Ξανθούλα, παιδιά. Όταν βγω από το σπίτι θα κάτσω να δω και το επεισόδιο να στο στείλω κιόλα. Χοντρούλα, Ξανθούλα. Αυτό. Το λέω απλά επειδή. Παιδιά, δεν έχω να πω κάτι. Δεν το μέτρησα. Μα εσύ τώρα ξέρω ότι αλλιώ τα είπε. Εγώ Ξανθούλα θυμάμαι, όχι Χοντρούλα. Εμένα Χοντρούλα μου είπε. Δεν θυμάμαι και την άλλη. Ειλικρινά. Α, τώρα δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Επειδή είναι πολύ διαφορετικό να αρχίσει και να μου λε εμένα, άκουσα τη Μικαέλα. Α, π.χ. Να σου πω κάτι. Τι Χοντρούλα να τελειώσω. Το ίδιο δεν είναι. Άλλο είναι να μου πει. Δεν είναι το ίδιο. Ήρθε, άκουσα τη Μικαέλα να λέει δεν τα πήγε καλά, έχω ντρί και να άρχισε τώρα να μου λες δεν τα πήγε καλά. Χοντρί δεν νομίζω ότι. Όχι, έτσι μου είπες και θυμάμαι απλά, πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ότι σου τα ρωτήσε. Δεν το θυμάμαι. Είσαι σίγουρη και μετά μου είπες ότι εντάξει δεν είμαι σίγουρη. Όχι, δεν το θυμάμαι. Ό,τι και να μου είπες δεν το μέτρησα με την ίδια βαρύτητα με αυτό με την Ερμίδα. Το χιούμορ της Ειρήνης δεν το θεωρώ χιούμορ. Το θεωρώ χοντράδες.
Δικαίωμά μου να μην δέχομαι να ακούω κάτι τέτοια σχόλια. Ίσως απλά η Ξανθούλα ήρθε και έσκασε. Είναι λογικότατο έτσι να αρχικούς. 1, 2, 3, 4. Λογικό να τα κρατάς. Κρατάς. Κάποια στιγμή σκάει όμως αυτή η μπάλα. Είναι λογικό. Μου εξήγησε, αλλά της ανέβηκε πολύ το ζάχαρο, δεν πέφτει το ζάχαρο με τίποτα και θέλει νοσοκομείο. Τι! Και τώρα το ζάχαρο της είναι πολύ ψηλό, αλλά άκουσα που είπε ο διασώστη ότι εδώ και 2 ώρες είναι έτσι και ότι δεν πέφτει με τίποτα και ότι θέλει να πάει προς το νοσοκομείο και είναι έξω. Είναι καλά, εννοεί, είναι σοβαρό αυτό. Τι βλέπει ο διασώστης, τώρα θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Εσείς την επενδύνα που θα πήγαινε στο σπίτι, γιατί το είχε πει το πρωί, θυμάμαι. Αυτό σπίτι, δηλαδή πέρα. Όχι, βρε, παιδιά, άκουσα την Ευελίνα. Θέλω να ακούσω και εσένα τι της είχες πει. Εγώ Ξανθούλα είπα. Το τι είπαν οι υπόλοιπες. Σας σου είπα και εσένα μετά, δεν θυμάμαι τους λέω τι είπε. Αλλά ήταν ένα άσχημο σχόλιο. Η Ευελίνα ήθελε να πει κάτι. Γιατί τόσο καιρό μπορεί να λέει άλλα και τώρα ήθελε να τα αλλάξει. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο είπε κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ πάντως ξέρω ότι. Εγώ ξέρω πάντως ότι η Ευελίνα δεν είναι ένα άτομο εμπιστοσύνη. Και ότι θέλει να ανακατεύεται πολύ καλά. Ο ένας θα λιποθυμήσει, ο άλλος θα ανέβει ζάχαρο, ο άλλος θα συγχυστεί. Τέλος πάντων. Καληνύχτα. Έλτε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Welcome to the club. Στην αρχή, το η Ξανθή είχε μιλήσει και για bullying. Αλλά επειδή το συζητήσαμε και μόνες μας, της είπα και εγώ την άποψή μου ότι μπορεί όντως να δέχεται κάποια αρνητικά σχόλια, αλλά το bullying είναι κάτι άλλο, είναι κάτι που γίνεται συστηματικά, που έχει στόχο το να αισθάνεται και αυτή άσχημα και δεν πιστεύω ότι η Κίρμη δεν το έκανε με αυτό το στόχο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι πώς αισθάνεται και ο ίδιος. Εκείνη το αισθάνεται άσχημα. Οπότε σίγουρα μπορεί να μην ονομάζεται bullying, να ονομάζεται κάπως αλλιώς, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Παιδιά! Σίγουρα. Με την Ευελίνα κάναμε παρέα και πριν όταν ήμουν στο σπίτι. Εντάξει, πειράχτηκα λίγο που δεν με ψήφισε, η αλήθεια είναι. Αλλά οκ, το προσπερνάω, δεν τις κρατάω κακία εννοείται. Και εντάξει, είμαστε ακόμα μαζί, την αγαπώ πάρα πολύ. Πώς ξύπνησες, Έλτα? Δεν σου φάνηκε σαν όνειρα? Να ξυπνάς και να λες πού είμαι. Ακόμα δεν μπορώ να το... Περίεργο, το πείσω, ναι. Η Έλτα επέστρεψε και νιώθουμε ότι γύρισε, ότι είναι εδώ. Η Τσακουρίδου είναι σαν να μην έφυγε ποτέ και η αγάπη, να πω την αλήθεια, μου φαίνεται σαν να μην έχει έρθει καν. Ποιες κοπέλες δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά και δυσκολεύονται και κινδυνεύουν και θέση τους εδώ πέρα? Εσύ. Εγώ έχω πέσει. Αλήθεια. Δεν είμαι όπως μάθησες. Οπότε πρέπει να τα πάω πολύ καλά σήμερα. Και αυτές που τα πηγαίνουν πιο καλά από τις άλλες. Η Εύη. Εσείς οι δύο, ε. Ναι. Και η Μαριάννα. Η Εύη, η Ερμίδο, η Μαριάννα. Εντάξει, για την Ευελίνα το περίμενα. Η Εύη για μένα είναι έκπληξη. Αλλά ευχάριστη έκπληξη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Θεωρούμε ένα καλό χαρτί μέσα στο σπίτι. Το προσπαθώ πολύ. Δίνω όλο μου το είναι για να βγάζω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το κάνω με την αξία μου, οπότε είμαι πολύ περήφανη. Ωπ, σιγά που δεν θα είχαμε χράμα. Κορίτσια, χράμα! Στην πισίνα! Ξαφνιάστηκα λίγο,
Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, αλλά χαίρομαι που είμαι πίσω φυσικά και έχω αγωνία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, να δω τι φωτογράφηση θα κάνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γενικά που είμαι εδώ. Το συνέστημα και η έκφραση είναι βασικά σημεία στα οποία κρίνεστε κάθε φορά. Πόσο εύκολο όμως είναι να δώσεις ψυχή σε εισαγωγικά και συνέστημα σε κάτι θεωρητικά άψυχο? Η σημερινή δοκιμασία έχει props, έχει ρόλους, φέρνει κορτσίστικες αναμνήσεις και απαιτεί ευρηματικότητα και fashion εμπειρία για να την απογειώσετε. Ποια θέλει περισσότερο να επιστρέψει στις top 10 του GNTM? Παιδιά, θα κάνουμε τις κούκλες. Ναι. Κοριτσίστικες αναμνήσεις, θα πρέπει να έχουμε ρόλους, props. Θεωρώ ότι θα κάνουμε τις κούκλες. Και είναι ένα κόνσεπτ που θέλω πάρα πολύ να κάνουμε και το σκέφτομαι καιρό. Είναι ένα απαιτητικό κόνσεπτ και δύσκολο. Πάμε να ετοιμαστούμε για να δούμε τι μας περιμένει. Έχω ξυπνήσει πολύ έτοιμη για τη σημερινή δοκιμασία. Νομίζω θα τα πάω τέλεια. Πώς φαίνεται που θα κάνουμε τις κούκλες σήμερα? Κοίτα, είναι ωραίο σαν κόνσεπτ, αν όντως κάνουμε τις κούκλες. Ρε, Ξάνθη, πού είναι? Δεν ήρθε. Ούτε στο γράμμα ήταν, ούτε εδώ. Για να μην έχει έρθει μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι μάλλον δεν θα είναι στη φωτογράφηση μαζί μας. Περιμένω όμως να τη δω με το που γυρίσουμε ή αύριο το πρωί. Πάμε να ετοιμαστούμε μήπως, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Κάποια στιγμή ο κύριος Κουλός είχε αναφερθεί σε μένα και είχε πει ότι μοιάζω με την ύφη του Τσάκη. Έχω σκοπό σήμερα να τον τρομάξω και νομίζω το βλέμμα μου θα είναι κάπως έτσι. Δεν νιώθω καμία απειλή που μπήκανε αυτές τις τρεις κοπέλες, γιατί δεν τις θεωρώ αντάξιες ώστε να τις συναγωνιστώ ή κάτι, για μένα τουλάχιστον. Πανέτοιμη, είμαι αποφασισμένη, δεν έχω κανένα άγχος, κανένα κόμπλεξ πια με το μαλλί μου, το έχω ξεπεράσει και ανυπομονώ για το τι θα έρθει στην πορεία. Α, τι ωραίες παρουσίες! Κορίτσια, πώς είστε? Πολύ καλά. Έλτα, καλώς όρισες, αγάπη, Άννα, τι ωραίο που σας ξαναβλέπουμε. Είσαστε έτοιμες και σίγουρες? Ναι. Σας έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, θα την αδράξετε και θα την χρησιμοποιήσετε όπως ξέρετε εσείς. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς τις τρεις, όπως και οι φίλες σας μέσα στο σπίτι. Με άγχωσε, γιατί όντως είναι δεύτερη ευκαιρία, οπότε πρέπει να αποδείξουμε το καλύτερο. Σήμερα το κόνσεπτ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε να κάνουμε με... Τέλειο. Κούκλες! Με fashion dolls. Βέβαια, μία κούκλα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Μία κοκκινομάλα κούκλα γίνεται στο νοσοκομείο. Αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο το έχουμε υπό έλεγχο με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δυστυχώς δεν θα καταφέρει να είναι σήμερα μαζί μας η Ξανθούλα και ευχόμαστε γρήγορα να βγει από το νοσοκομείο. Όταν μας είπε η Βίκη ότι η Ξανθούλα δεν θα έρθει γιατί είναι στο νοσοκομείο, ένιωσα λίγο άσχημα, γιατί έκανε πολλούς καυγάδες η Ξανθούλα χτες και σε ένα καυγά ήμουνα κι εγώ. Οπότε ένιωθα λίγο στην αρχή μήπως έφταιγα εγώ, αλλά μετά μου εξηγήσαν ότι ούτως ή άλλως είχε θέμα με το ζάχαρο και ότι δεν φταίω εγώ που πήγα να απλά να λύσω τις παρεξηγήσεις μαζί της. Παρόλο που η Ξανθούλα χθες πήγε στο νοσοκομείο, σήμερα περιμέναμε να έρθει να φωτογραφηθεί μαζί μας, αλλά δεν ήρθε και αυτή τη φωτογράφηση την περίμενε πολύ. Ήθελε να ντυθεί κούκλα και να είναι εδώ και εγώ το ήθελα πολύ, αλλά προέχει υγεία. Αυτό είναι το βασικότερο και ελπίζω να είναι καλά. Εγώ δεν θα σας πω πάρα πολλά για το κόνσεπτ. Βλέπετε ξεκάθαρα το κουτί που έχουμε εδώ. Είναι fashion dolls όπως προείπε και η Βίκη. Έχουμε κόνσεπτ όμως για την καθεμία. Το οποίο δεν θα το μάθετε ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς, τι ρόλο θα παίξω σαν κούκλα. Είναι κάτι που με προβληματίζει, που έχω το ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου. Ντινκ! Οπότε ελπίζω να τα καταφέρω. Ο Βασίλης που είναι εδώ μαζί μας, σας ξέρει, σας γνωρίζει. Για εσάς είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτό, διότι θα δει και την εξέλιξή σας. Και είναι αυστηρός κριτής, αν θυμάστε καλά. Μην ξεχνιέστε, συγκεντρωθείτε και τα 5 λεπτά που κάνετε τη φωτογραφία σας να είσαστε εδώ, παρακαλώ. Mm-hmm. Θα ακούτε τον Βασίλη, ακριβώς θα σας πει, ξέρει ακριβώς τι θέλει. Θα δούμε όλοι μαζί το κόνσεπτ. Εδώ θα είμαστε, θα κατέβει και η Ζενεβιέβ. Πάμε! Θα λέμε σε λίγο. Να πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Εγώ χορεύω μόνη μου. Τίποτα, κανένα νεύρο. Είναι μια fashion doll που χορεύει. Είναι πολύ δύσκολο το σημερινό κόνσεπτ. Θέλω να είμαι στις καλύτερες φωτογραφίες, θα προσπαθήσω, θα δείξει.
Σήμερα είναι η πρώτη μου φωτογράφηση μετά την επιστροφή. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Νομίζω ότι είμαι πιο αγχωμένη από ποτέ. Ποια κούκλα έχεις αγοράσει έτσι λες και είναι η Αιγύπτια? Σε βλέπω πάρα πολύ σφιγμένη. Όχι, δεν βλέπεις σφιγμένη, βλέπεις ένα κορίτσι που ποζάρει. Έλτα, φοράς φακούς επαφής με χρώμα? Όχι. Πίκι, αλλά λίγο. Είναι με χρώμα? Όχι, είναι μια πιέση. Μία με τα μαλλιά, μία με αυτό τώρα. Εγώ μπερδεύτηκα πολύ. Εύη, θες να μου πεις και εμένα κάτι ή θα λες μόνο σε όλες τις άλλες? Τελείωνε. Εδώ είμαι, άκουσα αυτό. Όχι, σου μιλάω του μεγάλου. Και πρέπει να γίνει φωτογράφηση. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Γεια σας, άλλη μια φορά. Α, εντάξει. Φρέσκες, καλές σας βλέπω. Μια χαρά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το κόσμο σήμερα, κορίτσια. Θα πρέπει να γίνετε αψεγάτιες σε όμορφες κούκλες. Οπότε, μιλάμε για το απόλυτο γκλάμουρ, γυαλάδες, ωραία μάτια εντυπωσιακά και λίγο ψεύτικο όλο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλή αρχή, πάμε. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η πρώτη μου φωτογράφηση μετά την επιστροφή μου στο σπίτι. Και πιστεύω θα το πάω καλά. Πολύ ωραίο κόνσεπτ, fashion dolls. Λέει θα μας φέρει κάτι κορτσίστικες, αναμνήσεις, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έπαιζα ποτέ με κούκλες. Παίζαμε στρατιωτάκια, μαξάκια, όπλα. Και δεν ξέρω τι θα κάνω σήμερα που θα χρειαστεί να μπω σε ρόλο κούκλας, fashion κούκλας. Σαν μωράκι. Είμαι η κούκλα η πανούκλα. Δεν είναι τέλειο το make-up. Φρέντι, μπράβο, μπράβο σε όλους. Make-up, μαλλιά, μπράβο. Πολύ ωραία. Θέλω να μπει και άσπρο μολύβι από κάτω για να γίνει σαν κούκλα. Δεν είναι σαν κούκλα, είναι η Έλτα. Έλτα, φοράς φακούς επαφής με χρώμα? Όχι, είναι μια πιέση. Πίκι, αλλά λίγο. Είναι με χρώμα? Όχι, είναι μια πιέση. Μια πιέση, και γιατί κάνουν αυτό το καφετί? Το μάτι μου. Εντάξει, okay. Σίγουρο. Δεν είναι κακό να μας το πεις. Όχι, δεν είναι. Και εγώ στην αρχή χρώμα είχα ρωτήσει. Ναι, όλοι με είχατε ρωτήσει. Εντάξει, απλώς δεν είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων δεν θα συγχυστώ. Μη συγχυστείς. Γιατί δεν κάνουμε Photoshop, δεν κάνουμε πράγματα. Ξαφνικά να έχουμε άλλα μάτια. Είναι λίγο σοκ. Είμαι πραγματικά έτσι μπήκα στην τυσιόν, τώρα τους ήρθε. Οκ. Με ρώτησαν φορά ο χρωματιστούς φακούς επαφής και τις αρνήθηκα. Και αυτό το έκανα τελείως επειδή ευνηδιάστηκα και δεν το περίμενα και της είπα όχι, ενώ δεν είναι αλήθεια και ναι, φοράω φακούς επαφής και δεν τρέπομαι να το πω. Είναι επιλογή μου και τη στηρίζω. Και οκ, okay, so what, τι έγινε δηλαδή, ούτε μακυρώνησα μοντέλο, ούτε τίποτα. Ούτε έχω κάτι που φαίνεται όπως είναι στήθος, ζυγωματικά, χείλη, κάτι άλλο. Είναι αυτό, τους φοράω, τους βγάζω και κάνω ό,τι θέλω. Δεν ήξερα ότι φοράει φακούς επαφής η Έλτα. Πάθα σοκ. Είναι αντιεπαγγελματικό, γιατί πρέπει να είσαι φυσική και να μην βάζεις κάτι που δεν είναι δικό σου. Οπότε δεν έπρεπε να βάλει φακούς επαφής. Εγώ στη θέση της θα έλεγα κατευθείαν ότι φοράω ψεύτικους φακούς. Αλλά δεν φταίει τόσο και η ίδια, γιατί και οι κριτές από την οντισιόν την είχαν δει, την ήξεραν και δεν της είχαν πει ποτέ τίποτα. Ωραία, μία με τα μαλλιά, μία με αυτό τώρα. Τελείωνε. Εγώ θέλω να ντυθείς, να κατέβεις κάτω να κάνουμε φωτογράφηση. Μου έχει λείψει πάρα πολύ η μούρη σου, αυτή η μούρη συγκεκριμένη, με τα μαλλιά τα φανταστικά που έχουμε κάνει. Τελείωνε. Η Έλενα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με βοηθούσε και πριν όταν ήμουν στο παιχνίδι. Συνεχίζει να το κάνει και όχι μόνο μαζί μου και με όλα τα κορίτσια. Μου έδωσε πολύ δύναμη, γιατί ήμουν πολύ στεναχωρημένη και με βοήθησε αρκετά. Είναι για μένα εύκολο να σου πω εντάξει, κορίτσι μου, άκου. Θες μπήκες. Ωραία, φύγε. Υπάρχει η επόμενη. Ξέρεις πώς είναι οι επόμενες. Για ποιο λόγο το χρωστάμε σε κανέναν? Το χρωστάς σε κανέναν? Αυτό μπορείς να μου απαντήσεις. Το χρωστάς?
Ωραία, μπορούμε να πάμε να κάνουμε make-up. Σε παρακαλώ. Τώρα φοράει η Ζιβάνκο. Εδώ θα... Άκουσέ με. Θα βγάλουμε χεράκια πρώτα και μετά θα ανοίξεις με τα χέρια όσο πολύ περισσότερο το Ζιβάνκο να μην χαλάσει τα μάλια και make-up. Μπράβο. Καλό κορίτσι. Οι υπόλοιπες βγάζετε παπούτσια, βγάζετε καλτσάκια. Έλα, μην τα ξαναλέμε. Δηλαδή, κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ωραία, έλα η Γαλιδούλα. Θα το ξεχυλώσεις. Κάτι απλά καλτσάκια, Αυτό το σουτιέν, αγάπη μου. Τέλειο. Δεν πλένετε τα σουτιέν στο σπίτι. Μπάλες. Αλλά είναι και κοντά στο θέμα, bowling. Έχει δύο, θα τις δώσουμε κι άλλες δύο. Για ώρα. Έλα, αγάπη μου. Απ' έξω το t-shirt, Για να το βάλουμε από μέσα τη φούστα. Μου αρέσει πολύ όλο το στυλ. Glamour, rock, τα γυαλιά, όλα. Οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσω να το υποστηρίξω όσο καλύτερα γίνεται. Και το πουκάμισο θα ήθελα να στενέψει. Και τα μανίκια θα τα σηκώσουμε, Όταν σταματήσει να αναπνέεις, μου λες. Βλέποντας τον εαυτό μου με τόσο animal print, φρίκαρα λίγο, αλλά ελπίζω να βρει ωραία φωτογράφηση. Τι είναι αυτό? Ξέρεις τι, βγάλει τη ζώνη. Κάνε αυτό, μπράβο. Ωραία, έχουμε κλείσει. Μου λείπει ο Αγιαλαδάρης. Ο Αγιαλαδάρης. Η Έλντα. Μιλάμε ελληνικά. Να σας πω κάτι. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει ή στο μισό χρόνο. Έχει καθυστερήσει όλο το σετάρισμα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να πάρεις μια αποφασή. Θα το κάνουμε. Τελειώνουν τα κλάματα, τελειώνουν τα δάκρυα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πρέπει να πάω γύρισμα. Και πρέπει να γίνει φωτογράφηση. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Θα το κάνω. Ωραία. Τέλος τα δάκρυα, γιατί πρέπει να βαφτείς και να αντιθείς τύπου σε μισό χρόνο που είχαν υπόλοιπες. Okay. Και φοράς παππούς. Okay. Εντάξει, γιατί ωραία, αλλά φοράς παππούς. Ευχαριστώ. Αισθάνθηκα λίγο ότι με στοχοποιεί κάπως όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρούσα ότι θα ήταν, ένιωσε την ανάγκη και να αποχωρήσω από όλο αυτό που γίνεται. Ενώ δεν είναι κάτι κακό στο φινάλε που το ξανασκέφτηκα και okay, δεν συμβαίνει και τόσο, κάτι τόσο κακό. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Έλα, Flower. Λοιπόν, αυτό. Τη σπρώξω όμως, τώρα θα βοηθήσεις. Α, δεν φοράς καλτσάκι. Άρα, τη σπρώξεις. Μ' αρέσει που το κάνεις με κουτουπιέ. Πάντα αυτό μου λέει. Το χόρευε. Στο καλό. Σπρώξε. Έλα, έφυγες. Έλα, rock chick. Έλα. Έφυγες. Στο animal, μάντεψε. Animal. Δεν μπορώ να με βγεις μέση μου, δυστυχώς. Εδώ. Ωραία. Έφυγες. Νομίζω θα δυσκολευτούμε με αυτό το κορίτσι. Ξέρει τι θέλει. Ξέρει τι θέλει και το έχει. Πιστεύω, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι όταν ήρθαμε στο σετ είδαμε τη Βίκυ να φωτογραφίζεται σαν κούκλα, γιατί μας έδωσε inspiration για να καταλάβουμε κι εμείς πάνω κάτω τι χρειάζεται να κάνουμε. Γιατί περισσότερες αλήθειες είναι... δεν γνωρίζαμε. Το έχουμε. Θεά, τα έκανε όλα τόσο τέλεια, τόσο απλά και απλώς τη χάζευα. Είδατε λιγάκι τι πρέπει να κάνετε. Ναι. Η κάθε μία έχει το διαφορετικό της concept, που αυτό σημαίνει ότι μικρές κινήσεις γύρω από τον άξονά σας, χωρίς να βγαίνετε έξω από το κουτί αριστερά, γιατί εγώ βγήκα κάποιες φορές, ή από δεξιά, πρέπει να κρατάτε ένα πολύ συγκεκριμένο κάδρο αναλόγως με το concept κάθε μία. Το πρόσωπο είναι fashion doll. Δεν έχει πάρα πολύ έντονες εκφράσεις, παρά μόνο ένα ωραίο κρυστάλλινο κουκλίστικο βλέμμα, που η καζαριά το έχει από φυσικού, είναι λίγο. Εντάξει. Άμα θέλετε να γελάσετε, μπορείτε, αλλά δεν γελάει ποτέ μια κουκλά με δόντια τύπου. Γελάει με δίαμα.
Εντάξει. Ναι. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ήταν πολύ καλό που η Βίκη μίλησε σε όλες τις κοπέλες λίγο για το κόνσεπτ και να μην έχουμε δικαιολογίες μετά στο πλατό ότι δεν καταλάβαμε το κόνσεπτ. Λοιπόν, η πρώτη κούκλα να έρθει που είναι η Βελίνα. Ναι. Ωραία. Γεια σας. Γεια σου. Ποζάρετε μέσα σε ένα κουτί για κούκλες. Εντάξει. Φωταγραφίζομαι πρώτη. Μπαίνω στο σετ. Δεν θέλω να κοιτάς την κάμερα, θέλω να κοιτάς ευθεία όπως είναι οι κούκλες, ένα κουτί μέσα, κοιτάνε ευθεία. Okay. Το βλέμμα σου μένει θα είναι παγωμένο, αλλά όχι ψυχρό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Στο κάθε κλικ που κάνουμε, δεν θα πρέπει να υπάρχει κίνηση, θα πρέπει να παγώσουμε. Mm-hmm. Κατάλαβες. Ναι. Μόλις τελειώσουμε τα κλικ και αλλάξουμε πόζα, τότε μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις. Ωραία. Εντάξει. Να βάλω την κουκλά. Βεβαίως. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσει το μηδίασμα. Πρόσχετα τα δάχτυλά σου στην τσάντα. Δεν μ' αρέσουν έτσι πώς τα βλέπω. Στην αρχή κομπλάρω. Δεν ήξερα τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Έπρεπε να το δουλέψω λίγο μέχρι να καταλάβω τι είναι αυτό που μου ζητά ο φωτογράφος. Ωραία, Ευελίνα, άλλαξε. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοιες κούκλες σε κουτιά. Ξεχάστε τα ποδαράκια. Πρέπει να δουλέψετε πιο στατικά. Ρίξε και την κουκούλα. Έχεις βγάλει 4 με κουκούλα, κάνε μία χωρίς κουκούλα. Ναι. Κάνε λιγάκι τα χέρια σου πιο κούκλα. Ναι, εκεί προσπαθούσα και εγώ να αντιληφθώ τι μου ζητάει η Ζενεβιέβα, ο φωτογράφος και η Έλενα και να προσπαθήσω να το εφαρμόσω. Κοίτα αυτή μπροστά σου για μένα. Εκεί. Μπράβο, αυτό. Εκεί είσαι. Τέλει. Στοπ. Εντάξει. Κάνει και τις 5 copy-paste το τι λες. Μας το καίει. Γεια σου. Δεν κάνουμε όμως αυτό εδώ. Ευχαριστούμε. Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να είμαι πολύ κούκλα. Μου λέγανε ότι ήμουν πολύ αισθητή. Μετά πρόσεχα λίγο τα χέρια μου. Είναι λίγο δύσκολο μέχρι να το βρεις. Πώς ήσουν? Είχα σκεφτεί κάποια πράγματα, δεν μ' άφησε να το κάνω. Πάντως αλήθεια σου λέω, ήσουν τόσο όμορφη εκεί πέρα. Δεν θέλει δηλαδή μαριονέτα, μετά ήθελε να μου λέει γιατί θέλω μαριονέτα. Απλώς περίμενα περισσότερα από μένα να δώσω στη σημερινή φωτογράφηση. Ξεκόλα, ήσουν πολύ καλή. Μπράβο. Ξεκίνησε η Ευελίνα σήμερα πρώτη να φωτογραφίζεται και η αλήθεια είναι ότι άρχισα να αγχώνομαι λίγο παραπάνω γιατί η Ευελίνα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, οπότε για να δυσκολεύεται εκείνη δεν μπορώ να φανταστώ οι υπόλοιπες τι θα κάνω. Άννα, έλα μπροστά και πες μας τι κούκλα είσαι. Τι έχεις καταλάβει? Εγώ είμαι Γαλλίδα, θα είμαι λίγο πιο σικάτη. Έχεις γεννηθεί σίκα, αγάπη μου, εσύ ούτως ή άλλως. Α, τώρα πολύ ωραία. Φτιάξε τα χέρια σου, είσαι κούκλα. Κάνε, δηλαδή δεν βλέπουμε αντίχειρες. Πρέπει να είναι πιο μηχανικά τα χέρια σου και ωραίοι οι αγκώνες παράλληλα. Έλα. Δεν φτιάξαναν, αγάπη μου. Δεν είναι ωραίο. Κάνεις έτσι, αυτό είναι άνθρωπος. Θέλεις να αφήσεις τα ψωμιά στην άκρη, ναι, στο κουτί. Το αφήνω εδώ. Ναι, άστα εκεί. Κάδρο. Ναι. Να μην δεν φεύγουν από το κουτί. Τέλειο. Ωραία. Τώρα είναι κούκλα. Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε. Είσαι πρώτη φορά πιο στόμα. Κούκλα. Πρόσεξε, μην ξανανοίξεις το στόμα σου και πάμε να και τελειώνουμε τώρα. Μην γίνεις κεφάλι, αυθεία, αυθεία, αυθεία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Τέλεια. Πάρει και τα ψωμάκια σου. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δεν το είχα καθόλου. Δεν μπορούσα να δουλέψω πολύ εύκολα με το προπ μου. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά σαν κούκλα. Δεν έχει κανένα κοντινό. Θυμάστε τα χέρια στις κούκλες. Μας ενοχλούσε πάρα πολύ που δεν μπορούσαμε να τα κουνήσουμε. Οι περισσότερες τα δαγκώναμε, θυμάστε. Δηλαδή δεν μπορεί να εγώ στα 43 μου να θυμάμαι τι έκανα με τις κούκλες. Καλά, δεν δαγκώναμε όλες τις κούκλες μας, Ζενεβιέβα. Τέλος πάντων, εγώ τις δάγκωνα. Θέλω να πω ότι τα χεράκια τους ήταν άκαμπτα. Πρέπει να βλέπω το ρούχο. Πρέπει να έχω αυτό. Πρέπει να έχω αυτό. Πρέπει να κοιτάω ευθεία. Δεν κοιτάω το φωτογράφο. Είμαι άκαμπτη. Δεν είχαμε ποτέ κούκλες. Αυτό το Broken Doll είναι άλλο κόνσεπτ.
Γιατί δάκονες τις κούκλες σου? Δεν μου την έσπαγαν που ήταν άκαμπτα τα δαχτυλάκια. Εύη μου, είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα, κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Athletic doll. Χαίρετε. Γεια σου. Χαίρετε. Δεν θα κοιτάς εμένα? Όχι, όχι. Μην γίνεις καθόλου προς τα δεξιά. Δεν κατάλαβα. Τι κάνουμε τώρα, Εύη, τι κάνουμε? Προσπαθώ να μπω λίγο στο κόνσεπτ. Όχι, όχι, δεν έχεις μπει στο κόνσεπτ αυτό. Σκέφτομαι βασικά να βάλω το χέρι μου μέσα, να μην το έχω έξω. Και να είμαι έτσι. Αλλά θα θεωρηθείς από όλο, πολύ. Αλλά δεν το κάνω. Μόνο ευθεία. Okay. Τι πόδια είναι αυτά, ρε παιδιά? Εντάξει, κούκλα δεν είσαι, όμορφη είσαι, κούκλα δεν είσαι. Σε παρακαλώ, μπορείς να βγάλεις και τα γυαλιά? Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί είχα πάρα πολλά πάνω μου, μπουφάν, δύο μπουφάν, ήμουν πολύ φορτωμένη. Και άρχισα να πέφτω ψυχολογικά. Εντάξει. Μόνο αυτό θα κάνω. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, Εύη μου, γιατί μέχρι στιγμή στην πρώτη τυπόζα πρέπει να έχουμε πρόσωπο. Η κούκλα είναι όλο στο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι οι κούκλες για μένα είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι στη Genevieve. Ήθελα out of balance, ήθελα να σπάω τα χέρια. Θεώρησα ότι το να είμαστε όλες έτσι κάτω είναι το σωστό. Θα πάμε στη συνέχεια στο πλατό και θα μας πούνε ότι είμαστε όλες ίδιες. Για πάμε τα χέρια τελείως κάτω. Άφησε τα χέρια ελεύθερα κάτω. Έχεις εκνευριστεί? Όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Αυτό έκανα εγώ, στο λέμε. Μου είπατε να μην είναι έτσι, για να μην φαίνεται πολύ... Ναι, γιατί ποια κούκλα έχεις αγοράσει έτσι, λες και είναι η Αιγύπτια. Έτσι δηλαδή, τέλος πάντων. Μπορείς να χρησιμοποιείς και την τσάντα σου που έχεις, να την βάλεις μπροστά. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Okay. Ας το δούμε. Πολύ καλύτερα. Η Έλενα προσπαθούσε λίγο να φτιάξει την κατάσταση, μου είπε να βάλω την τσάντα μπροστά. Εκεί πήρα λίγο τα πάνω μου, έκανα μία λήψη, αλλά νομίζω ότι είχα μόνο αυτή. Είναι πολύ καλύτερα να ξέρεις τώρα, Εύουλα. Ναι. Ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε, Εύη μου. Ευχαριστώ. Πάντως, το είδες που νομίζω να φτάνε πολλά και σήμερα και έχουν φάει όλες... Έχει βγει υδρωμένη από εκεί μέσα. Δυσκολεύτηκα, η αλήθεια είναι. Είναι ένα δύσκολο κόνσεπτ. Προσπάθησα πολύ να βγάλω μια καλή λήψη. Ελπίζω να τα έχω πάει καλά. Και να μην βγήκα απλά ωραία, να βγήκα μια ωραία κούκλα. Πιστεύω ότι η Εύη σήμερα δεν τα πήγε καθόλου καλά, γιατί είχε σκεφτεί να κάνει κάποιες πόζες, όμως δεν γινόταν να κάνει πόζες, γιατί ήταν μια κούκλα. Μπλόκαρες, σε κάποια φάση. Ρε βλάκα, αυτό. Μπορούσε να το κρατήσει εδώ, όπως το κρατάνε οι κούκλες, να ήταν τελείως ψεύτικο. Και αυτό δεν ήταν αναγκαίο να το φοράς. Μπορούσε ή από το κίτρινο να το πιάσει, ή να το αφήσει κάτω και να είσαι μόνο με το γυαλί. Δεν ξέρω. Εύη. Μπλόκαρες τον στέλεγαν αυτά. Ναι, ναι, δεν με βοήθησαν καθόλου. Καθόλου. Γιατί σε είδα με το πώς τα λέγανε, πάγωσες, κόλλησες λίγο. Ποιο άλλο. Αυτό θα έπρεπε να κάνω. Τίποτα να κρατάς. Όντως. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι. Έχεις δίκιο, αυτό θα έπρεπε να κάνω. Σήμερα μου φάνηκε λίγο παράξενο που η Εύη μίλαγε με κάποιες κοπέλες που δεν μιλούσε ποτέ. Τι πάνω, είδες ποτέ πάρτι έτσι. Πώς δεν έχω δει. Και αυτό που είπε Ζενεβιώ ότι τις δαγκώνομαι για να ξεχωλήσουμε τα δάχτυλα. Σα σπιτάκι, σα σπιτάκι θα κάνεις αυτό. Είναι έτσι, είναι λίγο λυγισμένο. Εγώ μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Τι έτσι είναι. Δεν είναι έτσι, εσύ έτσι το κάνεις. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω παρέα με άλλες κοπέλες, δεν τις άρεσε τη Εύη. Μου έλεγε ότι δεν είναι σωστό και ότι δεν υπάρχει λόγος. Και τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Μην σας μπερδέψει. Εγώ μπερδεύτηκα πολύ. Εύη, θες να μου πεις και εμένα κάτι ή θα λες μόνο σε όλες τις άλλες? Όχι, εγώ είμαι άξιος. Όχι, σου μιλάω και με γράφεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Μπορεί να νιώθει λίγο μόνη της, αλλά αν ήμουν η Εύη, καλύτερα θα μίλαγα με τη Μικάελα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και όχι να κάνουμε τέτοιες αντιδράσεις. Ειρήνη μου, έλα κορίτσι μου. Σε γεμπέρα. Γεια σου, Ειρήνη. Ποιο είναι το κόνσεπτ το δικό σου? Bowling. Bowling girl. Δεν μου είπαν κάτι. Ωραία. Έχεις καταλάβει τι θα κάνεις?
Σε παρακαλώ πολύ να μου πεις. Ναι, ότι είμαι κούκλα στο κουτί. Αλλά έχω και αυτά, δεν πρέπει να τα βάλω στο κόσμο. Τι? Αυτά είναι μέσα στο κουτί, δίπλα σου. Δεν σου έχουμε δώσει κάτι να κρατάς. Δεν μετακινούνται αυτά, ούτε αυτά ούτε εσύ από τη θέση σου. Για να δούμε. Καζαριάν, είναι σαν να κοιτάς, αγάπη μου, το Θεό, επάνω. Πρέπει να κοιτάς... Α, πάνω. Ναι. Μπερδεύω. Μπερδεύεσαι με το βλέμμα σου, αγάπη μου. Ψάχνει να δει κάτι. Μισό λεπτό, ρε Ζενεβιέ. Μπερδεύεσαι με το βλέμμα σου. Δεν μπορώ να κοιτάω. Κοιτάω θεία. Είναι εντάξει εδώ. Όχι. Πιο κάτω. Λίγο πιο χαμηλά το βλέμμα. Πού ευθεία. Κάτω, αλλά κοίταξε, έχεις το σαγόνι ψηλά. Το σαγόνι είναι ψηλά, πρέπει να είναι στην ευθεία σου. Εκεί. Την Καζαριάν την είδα λίγο στα χαμένα, ενώ έδειχνε πολύ ωραία. Εμένα με τρόμαζε, ήταν τρομακτική η κούκλα. Να, το περισσότερο κούκλα. Πολύ καλύτερα. Κλείσ' το στόμα, Καζαριάν. Και κατέβασε τα ένα τσικ πιο κάτω τα χέρια σου. Πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Εκεί, στο και εκεί, μείνε. Εκεί. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ελπίζω να κάνω ένα lucky strike και να πέτυχα το στόχο. Να κάνω ένα lucky strike. Μη γελάς, σε βλέπω. Έχω μία φορά γέλασα στα backstage και βρέθηκα αποχώρηση για την επαγγελματική συμπεριφορά και τις δύο για αυτό το λόγο. Επειδή και εγώ το πήρα... Γιατί δεν γέλασες. Δεν έκανα κάτι κακό. Για μετά, για εδώ σου λέω. Απλά μου έδωσα τέτοιο. Καλά, εκεί πέρα μπορούσα να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έκανα. Απλά σου, ναι, το ξέρω. Απλά σου λέω και το πάρω σου. Όχι. Που κόλλα. Όχι, ρε, εσύ, εδώ πέρα δεν έχει σχέση. Πάμε καλά. Αριάννα, έλα να παίξεις τένι. Γεια σας. Μπαίνω στο σετ. Στην αρχή προβληματίζομαι λίγο για το πώς θα κρατήσω τη ρακέτα. Τέλεια. Μου φαίνεται, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ. Μπράβο. Καταπληκτικό. Αλλά το βρίσκω και έχω και θετικά σχόλια. Μπράβο. Μπράβο. Όπο, να αλλάξω απίθανη. Κάποια... Αγάπη απίθανη, το... απίθανη. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο, Μαριάννα. Απίθανη. Ξεκίνησες πάρα πολύ δυναμικά, πάρα πολύ ωραία. Η Μαριάννα τα πήγε πάρα πολύ καλά, μου άρεσε πάρα πολύ. Όντως, όταν την κοίταζα ήταν σαν ψεύτικη, δηλαδή λέω... Είναι Μαριάννα, δεν είναι. Μπερδεύτηκα. Όντως, έβγαζε ψεύτικη μου. Πάρα πολύ καλή είσαι. Ωραία. Μπράβο, τώρα δώσε πόνο στο πρόσωπο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, πάρα Μαριάννα. Πολύ όμορφα, μπράβο. Παρόλο που το βρήκα από την αρχή, ήθελα να δώσω και άλλες πόζες, οπότε προσπαθούσα να αλλάξω λίγο τη στάση του σώματός μου. Μικρές διορθώσεις, γιατί πάνω κάτω το είχαμε. Είναι κανονική κούκλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτό που ναι, 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 ναι. Το έχουμε. Βασικά, κοίταξε. Μπράβο, μπράβο, τελείωσες. Επειδή κάποια κορίτσια μπορούν να σκεφτούν ότι εμείς δεν αφήσαμε άλλα πόδια να γίνουν έτσι πριν, νωρίτερα ή και μετά, είναι το ότι έχει τόσο συγκεκριμένο πρόσωπο κούκλας που μπορεί να, και χέρια που μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή, πραγματικά είναι, είσαι 100% κούκλα σήμερα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Επιτέλους, δηλαδή. Είχε μεγάλο βαντάζ και από το κεφάλι και που κρατούσε τη ρακέτα. Θεωρώ ότι εγώ δεν πρόλαβα να δω κάποια που να το έχει κάνει σωστά, ώστε να πω ότι έχω μία εικόνα. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε το σημερινό κόνσεπτ πολύ. Ήμασταν κούκλες. Εγώ προσωπικά έπαιζα τένις. Κάτι που ήθελε να μου μάθει ο πατέρας μου παλιά, δεν το κατάφερε, αλλά σήμερα μπορεί να με χαρεί σαν τενίστρια. Σωστός λαιμός, σωστές γωνίες. Πολύ σωστά έχει χειριστεί το σώμα της. Είναι όλα και τα δάχτυλά της. Ναι. Πάω στη θέση μου να πάρω την πόζα μου. Γεια σας. Γεια σου, Έλτα μου. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να τα πάω καλά και να μην έχω κανένα πρόβλημα. Ξεκινάμε. Το σημείο που θα κάτσεις θέλω να είναι λιγάκι πιο αριστερά από ό,τι είσαι. Εκεί και λίγο πίσω, πολύ λίγο. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να έρθει ο make-up artist να γυαλίσει τα πόδια της Έλντας, γιατί δεν γυαλίζει τα πόδια της και δεν κάνει κούκλα. Okay. Ένα λεπτό θα πάρει. Κάτσε ακούνε και εσύ, Έλντα. Πάντως εδώ η σημερινή κατάσταση είναι αντίληψη και έμπνευση, να ξέρετε. Και για όσους με κοιτάνε με πλάγιο μάτι, γιατί νομίζετε ότι κάτι άλλο θέλαμε, κάτι άλλο είπαμε κτλ. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή.
Με ενδιαφέρει να δω μοντέλα που δεν έχουν έκφραση στο πρόσωπο ονόνοητο και που το τι θα κάνανε με το σώμα τους, αν είχαν κερδίσει το πρόσωπο, θα ήταν πολύ καλύτερες. Και I rest my case τώρα. Αυτό. Συνεχίστε να μιλάτε και να λέτε ιστορίες. Πολύ ωραία. Βλέπω ωραίο παγωμένο ύφος. Έλτα μου, τα πόδια σου ίσια κανονικά, σαν να είναι καρφωμένα στο κουτί σου, χέρια ίδια, είσαι κούκλα, σε βοηθάνε τα κόκαλά σου πάρα πολύ και τα μάτια σου για αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεσαι και πολλά πράγματα. Και προσεκτικά μην σου φρώσεις τα φρύδια, έτσι. Πάμε λίγα πιο αριστερά, λίγο, ένα κλικ. Λίγο πιο αριστερά. Ανάπνε. Μπράβο, εκεί. Όλα καλά. Στην αρχή μου δώσανε το καπέλο να το φοράω και με δυσκόλεψε λίγο στο ότι νόμιζε ότι μου κρύβει λίγο τα μάτια μου, το πρόσωπό μου, κάνει σκιές, δεν το ήθελα αυτό και αποφάσισα εγώ να το βγάλω γιατί ουσιαστικά με ενοχλούσε και εγώ δεν ένιωθα καλά. Έλα. Αυτό είναι τέλειο. Είναι μαγικό. Λίγο την έκφραση φτιάξε. Εκεί πήρα τα πάνω μου λίγο και λέω, εδώ είμαστε, τώρα το έχω. Τέλος. Όμορφο. Μπράβο, Λιντάκο. Χωρίς το καπέλο έβγαλα καλύτερη λήψη. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου είπανε ότι το έχουμε, έχουμε τη λήψη μας. Και βέβαια τα κορίτσια με χειροκρότησαν. Αισθάνθηκα κατευθείαν πάρα πολύ όμορφα. Πρώτη φωτογράφηση μετά την επιστροφή μου στο σπίτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και επόμενα από τη φωτογραφία που έχω βγάλει. Πάρα πολύ ωραία είναι η Έλντα. Μπράβο της. Και έδειξε και επαγγελματισμό μετά από τη δύσκολη ημέρα που πέρασε. Το βλέπεις αυτό? Το βλέπω, κούκλα. Να. Είναι σαν κούκλα. Άννα, έχει το πιο ωραίο background. Ναι, ίσως. Όχι, το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτώ. Τέλειο. Και το πιο ωραίο background πρέπει να είναι σωστό το μοντέλο για να στηριχτεί. Θα βάλεις το χέρι πάνω στο μικρόφωνο και είναι πολύ εύκολο. Και τα δύο κιόλας. Τέλος πάντων. Έλα. Μη φοβάσαι. Λίγο εγώ, άλλη σκούπερ, λίγο πρυφαότικότα. Μην είσαι εσύ αυτή που θα δαγκώσω σήμερα. Γιατί σ' αγαπώ. Έλα, μπες μέσα. Δεν πρέπει να κουμπίσει η κιθάρα πουθενά, σε έπαγα. Η Ζενεπή μου βοήθησε πολύ να μπω στο mood. Δηλαδή, αν ήταν ένα ροκάρο, θα το έκανα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν ήταν αυτό το κόνσεπτ. Εγώ έπρεπε να γίνω μια κούκλα ανέκφραστη. Οπότε ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Βασικά, θα το δούμε λιγάκι. Δεν μου θυμίζει πολύ κούκλα αυτό που βλέπω. Ορίστε. Δεν μου θυμίζει πολύ κούκλα. Ίσως το χέρι. Είναι κούκλα, κρατάς το μικρόφωνο, το αφήσει κάτω. Το φέρει κάπου εδώ. Ποιο το εδώ. Το χέρι που κρατάς το μικρόφωνο. Του μικρόφωνου. Απλώς να σου πω, το χέρι στη κιθάρα θα πρέπει να το κάνεις πιο πολύ κούκλας, όχι ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή θα είναι τεντωμένα τα δάχτυλά σου. Κοίτα. Mm-hmm. Εκεί. Και ας το μικρόφωνο, δηλαδή έχεις τη κιθάρα. Δηλαδή μην είναι ανάγκη να πιάνεις τα πάντα. Ωραία. Ας το όφωνο. Κάνε μόνο με τη κιθάρα. Ας το όφωνο. Στοπ, Βασίλη, παίρνει. Έπεσε. Πέφτει, sorry. Περίμενε, ρε, αγάπη μου, εσύ. Δηλαδή, έχεις κάνει ήδη μια καταστροφή. Άντε. Πρόσεχε την κιθάρα. Ας το όφωνο, είπα. Mm-hmm. Έχεις κιθάρα. Σου φτάνει. Αυτή τη στιγμή σε βλέπω πάρα πολύ σφιγμένη. Όχι, δεν βλέπεις σφιγμένη, βλέπεις ένα κορίτσι που ποζάρει. Δεν βλέπουμε μια κούκλα. Χαλάρωσε τους ώμους σου, έχεις βλέπουμε στόμα ανοιχτό, βλέπουμε βλέμμα λίγο θλιμμένο σχεδόν. Δεν σε αγοράζει κανένας ως κούκλα στο κουτί. Μου είπαν ότι δεν θα με αγοράζει κανείς, δεν πειράζει, cool. Θα με αγοράζει εγώ. Ωραία. Κάτι αρχίζει και γίνεται τώρα. Βλέπω μια πρόοδο. Το φρύδι σου χαλάρωσε. Σηκώνεις το ένα φρύδι πάνω. Θα μου σηκάσει αυτή η κοπέλα. Και αυτό είναι το τελευταίο σου. Ναι. Okay. Τέλος. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το μικρόφωνο. Σε παρακαλώ.
Δεν νομίζω να τα πήγα καλά. Δεν πειράζει, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Προσπάθησα να το βγάλω όσο καλύτερα γινόταν. Από εκεί και πέρα, αν δεν βγήκε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Προσπάθησα. Το έχει σημασία. Η υπερβολή στο μεγαλείο τη και μικρόφωνο και τέτοια πρέπει θέλει ένα συντονισμό. Εντάξει, άλλο το να ξέρει. Το ύφο δεν ήταν λίγο. Δεν ξέρω. Ξέρω. Αν έβαζε τα χέρια έτσι, ήταν τέλειο από εδώ και κάτω. Στο τέλο θα πει πολύ καλά. Πώ μ' άρεσε να το κάνει. Ναι, το μόνο ήταν επειδή παρακράταγε την αναπνοή σου, έβγαινε λίγο σου. Ναι, ίσω γι' αυτό έβγαινε. Βασικά το φρύδι σου φαινόταν και ότι πόζορε πίσω. Είπα να σε μιλήσω. Όχι. Είπα να σε μιλήσω. Ναι, καλά έκανα. Πραγματικά προτιμώ να πήγω σε αυτή τη δοκιμασία που ήταν ένα άψυχο κόνσεπτ και εν τέλει θα με τιμήσει κιόλας που δεν μπόρεσα να βγάλω το τόσο άψυχο. Γιατί δεν γίνεται. Όταν έχει ψυχή, πώς θα βγει το άψυχο. Έλα μου ντε. Για τα πήγα καλά. Βασίλη, πώς νιώθεις μέχρι στιγμής? Πολύ καλά. Δηλαδή τα κορίτσια έχουν κάνει φοβερή πρόοδο, βλέπω. Εντάξει, όχι όλες, αλλά. Βασίλη, τι είχε κούκλε πάνω. Κάτι σε τρελίε για δέντρα. Τον Τζον Τζον είχα. Τον? Τον Τζον Τζον. Είδε που είχε. Κι εγώ και στο Μιχάλη έχω πάρει κούκλε, γιατί να μην έχει κούκλε. Δεν το θυμάμαι ποτέ μέσα σε κούκλα. Πάντα το θυμάμαι να τον έχω, να του βγάζω χέρια και πόδια. Κι εγώ έτσι. Α, ο ένα βγάζει χέρια πόδια, η άλλη αποκεφαλίζει. Έτσι. Αλλού κεφάλι, αλλού χέρια. Ωραία. Το κορίτσι είχε κούκλε και τι κράταγε στο κουτί. Δηλαδή και δεν θυμάμαι τα παρανοϊκού. Ενώ εσύ είσαι καλά, ε. Δεν έχω πει ποτέ ότι με καλά. Ξεκάθαρο. Okay. Μπράβο, τέλεια. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να μπω στο κεφάλι σας και να δω τι σκέφτεστε. Ούτε καν νύχτα δεν μου είπε. Να μου πιστεύω ότι θα φύγει καμία σου. Δεν θέλει να δεχτεί ότι θα φύγω εγώ και θα μείνει μόνη τη. Δεν το θες αυτό, φαντάζομαι. Αν δεν έχει αυτό, δεν είναι το ίδιο. Και εγώ είναι που είναι απρέπει. Και δεν μείνει αυτό. Δεν μείνει αυτό. Δεν μείνει αυτό. Πρέπει να συγκεντρωθούμε. Ποια κούκλα έχει το χέρι εδώ και κρατάει μια τσάντα έτσι. Ίσως τρομάξουν κάποιε. Θεωρείς ότι δεν ήταν δίκαιη η απόφασή μα. Μπαίνω στο σετ να ξεκινήσω κι εγώ, τσούκου τσούκου σιγά σιγά με τις ξύλινες παντοφλίσεις μου, μην πέσω. Καλώς την. Εμένα αυτό το κουτί είναι το αγαπημένο μου. Γιατί λατρεύω τις γκέισες. Εκείνη και το πρόσωπο τσούκου δεν αλλάζει, εύκολο που είναι χαρά μου. Το κουτί μου λοιπόν είναι το αγαπημένο της Έλενας. Εγώ δεν ξέρω. Από τη μία πιστεύω ότι είναι εύκολο γιατί έχω ένα ρόλο που μπορώ να υποστηρίξω. Απ' την άλλη όμως είναι και δύσκολο γιατί μπορώ να κάνω μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Τα πόδια πρέπει να είναι ενωμένα, να ξέρεις τις γκέισες. Δεν είναι. Έτσι είναι τα πόδια της γκέισες. Ωραία. Και θα αλλάξεις τα χέρια σου, Μικαέλα μου. Mm-hmm. Έτσι. Ωραίο και αυτό. Μπράβο. Κοίτα, αγάπη, τα μανίκια σου μέσα. Αυτό που έκανες πριν είναι αντρικό, να ξέρεις. Είναι αντρική πόζα που έκανες πριν. Εκεί. Είναι πολύ κοντά τα μανίκια, δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω ότι τα μανίκια το μακιγιάζει. Ωραία, πάει και αυτή η λήψη. Ε? Ναι. Και τώρα κάνε κάτι πιο κούκλα. Αγάπη, όπως είσαι. Έτσι είναι πολύ ωραία. Ναι, τα δάχτυλα είναι λίγο τσίτα. Να σου πω, Μικαέλα, τα χέρια λίγο έτσι. Είναι λίγο τα δάχτυλα έτσι. Και αυτό ευθεία. Άμα κάνεις λίγο χαμογελαστά έτσι. Α, μπράβο, γκέισα. Η γκέισα είναι πάντα promising. Εκεί. Τελευταίο αυτό. Οκ. Μπράβο, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Άμα είχαν έμπνευση και μπαίνανε λίγο διαφορετικά στην όλη ιστορία αυτού που είναι ντυμένες και αυτού που φοράνε και αυτού που είναι το κόνσεπτ, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλες τους να το κάνουν. Αυτή δεν πάνε στο κεφάλι σου έτσι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να ήταν πιο εύκολο, αλλά προσπαθούσα να είμαι συγκεντρωμένη, να φαίνομαι λίγο ψεύτικα και ευτυχώς με βοηθήσανε και πάρα πολύ η Ζενεγεύ και η Έλενα.
Η Μικαέλα είχε ένα styling πολύ έτοιμο, θα το πω. Μου άρεσε πολύ, ήταν γκέισα. Δεν είχε να κάνει πολλά πράγματα, οπότε ήταν τυχερή για μένα. Έλα, αγάπη μου. Αγάπη, όνομα και πράγμα. Welcome back. Και στο set, welcome back. Όταν άκουσα το welcome back της κυρίας Έλενας, μου έδωσε πολύ δύναμη. Το χέρι με τη τσάντα μου κρύβει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Μπορεί να το έχει και έτσι λίγο, Βασίλη, να το απομακρύνει λίγο, γιατί είναι λέοπαρ στο λέοπαρ, ο λέοπαρ. Κρύβουμε τελείως τα props πίσω. Καλύτερα να χαμηλώσει την τσάντα. Μην δίνει σημασία. Καλύτερα χαμηλώσε τη. Παίρνει την εκεί που ήσουν, τσάντα, και χαμηλώσε τη κάτω. Εκεί. Αυτό το χέρι, το άλλο που έχει, είναι πολύ άσχημο. Ωραία, το πρόσωπο το έχει. Όχι. Μπορούμε να σου βγάλουμε το σακάκι, παιδιά. Δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι η ναι, δεν είναι. Ένα λεπτό, Βασίλη. Είχαν βάλει πάρα πολλά λεοπάρ πάνω μου. Όλο το σκηνικό ήταν γεμάτο λεοπάρ. Μόνο λεοπάρ. Μπράβο. Μια να δω. Είναι πολύ πιο ωραία. Βλέπουμε πολύ περισσότερο. Ναι, εντάξει. Φτιάξε μου και το χέρι με την τσάντα. Κάντο ακριβώς όπως έχεις το άλλο. Μπορείς να το κάνεις ακόμα και έτσι να το δούμε. Όχι ψηλά το βλέμμα. Να σου πω, αγάπη. Πιο έξω οι αγκώνες, δεν μπορείς. Έτσι. Οι αγκώνες. Εκεί. Χωρίς να καμπουριάζεις. Βασίλη, συγγνώμη. Το ξέρω ότι σε έχουμε τρελάνει σήμερα. Συγγνώμη, Βασίλη. Αλλά αγάπη έλειπα από το σπίτι καιρό. Οπότε λίγο θέλουμε παραπάνω αγάπη και στοργή. Όπως κάνεις το άλλο σου χεράκι έτσι, κάνε και αυτό. Δεν αφορά και το φωτογράφο πολύ ποιες μπήκανε χθες στο σπίτι. Το θεωρώ λίγο αδικία το να είμαστε λίγο πιο επίκεις, γιατί είμαστε στην εντεκάδα, τους έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και αυτό θα έπρεπε να το αρπάξουν από το μαλλιά. 5 κλικ μας έχουν μείνει. Χαμήλωσε λίγο το σαγόνι, τα τελευταία δύο. Μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα πολύ άγχος αυτό. Αλλά γενικά, έτσι όπως το έκανα, μου άρεσε. Μου άρεσε το αυτό το κόνσεπτ γενικά με τις κούκλες. Ειρήνη. Χαίρετε. Χαίρετε. Για σήμερα είμαι η Twiggy. Για σήμερα είσαι Twiggy. Πολύ ωραία Twiggy είσαι. Δεν είχα καθόλου άγχος. Είχα σκεφτεί 2-3 πόζες και έλπιζα απλά με συνεννόηση με τον φωτογράφο να με στήσει να μου πει πώς είναι. Είσαι ωραία. Εκεί πέρα μια χαρά. Αφήνεις τα χέρια κάτω. Ελεύθερα. Μπράβο. Κοιτάς ευθεία μπροστά σου. Αποστάσεις είναι οκ. Okay. Άμα διορθώσεις και λιγάκι το ύφος σου θα είναι ακόμα καλύτερα. Να κάνει. Να γίνει πιο cute. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η έκφραση της Ερμίδου. Δεν θεωρώ πως έκανε κάτι ιδιαίτερο. Δεν μου άρεσε και πολύ το πρόσωπό της. Να σου πω κάτι, κάνεις με το πληγμόνι και κάνεις αυτό, ρε αγάπη μου. Αυτό δεν έχεις προγνωθισμό. Ας το χαλαρώ. Ωραία. Εμένα μου κάνει... Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Εν τω μεταξύ έχει και μεγάλα δάχτυλα Ειρήνη και ξαφνικά πρωταγωνιστούνε. Έρχεται η Ζενεβιά και μου δίνει ως βοήθεια το καλάθι. Έτσι, εκεί, τεντωμένα τα δάχτυλα. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Σιγάρι αγάπη είναι πολύ βαρύ πια. Ήταν όντως βαρύ για να το κρατάς έτσι με τα δάχτυλα που έπρεπε να τα έχει μια κούκλα στο κουτί. Ωραίο, καλύτερο, πολύ καλύτερο είναι αυτό. Έπρεπε να έχω συγκεκριμένα και τον νόμο και τον αγκώνα για να βγει καλά, να γράψει καλά στο φακό. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο κομματάκι αυτό. Έχει βγει το χέρι μου από το. Ας το αγάπη μου. Τι να κάνω, είναι βαρύ. Ας το κορίτσι μου αφού είναι βαρύ. Ωραία. Η στιγμή μου είναι φανταστική, αλλά δεν έχουμε τα άκρα. Να τις τα βάλω στις τσέπες. Ειρηνάκι μου, έχεις τσέπες. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Βασίλη. Ναι. Βάλε τα χεράκια στις τσέπες λίγο. Ωραία, πάμε και ένα τελευταίο με το ένα χέρι έξω, το άλλο το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο έξω. Τέλος. Μπράβο, Ρινάκη. Ξέρεις πως κοιτάει σου έτσι. Και έτσι. Το βλέμμα μου είναι τέτοιο. Θυμωμένη. Τα χέρια σου τρέξει, αυτός είσαι. Ωραία, παιδιά, δεν είμαι θυμωμένη. Το βλέμμα μου είναι αυτό. Ενώ σου είναι θυμωμένη. Πρέπει να είσαι πιο γλυκιά λίγο.
Συμφωνώ. Έτσι. Κάτι. Πώς θα γίνω γλυκιά. Αυτό είναι ένα συνέστημα. Εγώ είμαι κούκλα, δεν έχω συναισθήματα. Είμαι άψυχη. Ναι, αλλά ήσουν θυμωμένη. Δεν ήταν θυμωμένη, ρε παιδιά. Ήτανε. Αυτή η φράτζα της εδώ πάνω. Η Ειρήνη θεωρώ ότι δεν το βρήκε τόσο στο βλέμμα της στη φωτογράφηση, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα τους αρέσει το αποτέλεσμα, λόγω του ότι τους αρέσει η Ειρήνη σαν μοντέλο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Είναι κάτι διαφορετικό από όλα. Σε δικαίωσε το αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Εμάς, ναι, και εμάς. Μας έχει βγει λίγο από τη μύτη, αλλά ναι. Θα τις φωνάξεις για τη λήψη που κάνουν την καθιερωμένη. Κορίτσια! Κορίτσια, όλες για τη λήψη μας την καθιερωμένη με μπρίο, κέφι, ενέργεια και πάνω απ' όλα κούκλες. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή της φωτογράφησης που ήμασταν όλες οι κοπέλες μαζί και τώρα ήμασταν οι μισές, ούτε οι μισές. Λίγο σφίχτηκα μέσα μου γιατί μου λείπανε και οι υπόλοιπες. Έχει σκληρύνει πολύ ο ανταγωνισμός και είδαμε ότι σήμερα δύο από τα τρία κορίτσια που επέστρεψαν τα πήγανε πάρα πολύ καλά και πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν ζοριστεί λίγο τα πράγματα και πρέπει να συγκεντρωθούν. Ξύπνησα ευδιάθετη, αν και έχουμε πλατό σήμερα, έχουμε αποχώρηση. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύω, οπότε αν είμαι λίγο ήρεμη. Δεν κοιμήθηκα πολύ καλά, γιατί όταν που ήμουν με εσάς, μετά πήγα στο δωμάτιο και η Εύη δεν μου πολύ μίλαγε. Βασικά δεν μου μίλαγε, ούτε καν νύχτα δεν μου είπε. Η σχέση μου με την Εύη δεν περνάει και την καλύτερη φάση και αυτό με επηρεάζει ψυχολογικά. Έλεγε χτες ότι πιστεύω ότι θα είναι στις χειρότερες και ότι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Και όταν ήμασταν στο σπίτι, της λέω, με ρωτήσανε ποιες πιστεύω ότι δεν τα πήγανε καλά και είπα εσένα και Τσακουρίδου. Και μου λέει, δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θα είμαι στις χειρότερες, είπες αυτό για μένα. Και της λέω, σιγά τη γνώμη μου, είπα. Αφού και η Εύη τόσες φορές όταν δεν τα πάω καλά και τη ρωτάνε, λέει, ας πούμε, ότι πιστεύω ότι με καλά θα είναι στις χειρότερες. Δεν τσατίζομαι, ξέρω κι εγώ ίδια όταν δεν τα έχω πάει καλά. Σήμερα φοβάσαι για να μεταφερθεί αυτό το θέμα που έγινε με τους φακούς πάνω στο πλατό. Όχι, δεν με φοβίζει καθόλου. Θα υποστηρίξω την άποψή μου και τη γνώμη μου. Ούτως ή άλλως, εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι αυτό, βασικά. Μετά από αυτό που έχει γίνει με τους φακούς, αποφάσισα χθες το βράδυ να τους βγάλω. Με είπαν και τα κορίτσια. Δεν είναι κάτι κακό. Είμαι εγώ, αυτό είμαι. Και είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Καθίστε, κύριε Τσακουρίδου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τα μάτια σου, επειδή είναι και τεράστια. Θα τα αναδείξουμε εγώ, λέω. Το μπλε σου πάει πάρα πολύ με τα μάτια. Πολύ ωραίο είναι. Σ' αρέσει. Μου δώσε βάθο στο μάτι. Ναι. Και μου το ανέβασε. Και σου το ανέβασε, δεν σου ανέβασε. Mm. Θα σου βάλω eyeliner για να γίνουν τα μάτια σου πιο έντονα, πιο σκιστά και πιο εκφραστικά. Τέλειο. Δες διαφορά το ένα μάτι με το άλλο. Ναι, υπέροχο. Το eyeliner. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο είναι. Go! Θεά, πάμε. Πώς σου φαίνεται, Βελίνα? Αγάπη, πώς σου φαίνεται τα παπούτσια? Πάρα πολύ πρώτη φορά που έρχεσαι. Πάρα πολύ. Ωραία δεν είναι? Είναι και πολύ άνετα, θα δεις και στο πλατό. Δεν θα κουραστείς καθόλου. Ετοιμάζομαι με θάρρος, δύναμη και ψυχολογία. Υπάρχουν και κακές στιγμές. Μπορεί όμως να είναι και στο μυαλό μου και να μην έχω μια χάλια φωτογραφία. Κορίτσια, σκέφτομαι αυτά να βάλω. Δεν ξέρω εσείς. Αυτά! Μου αρέσει. Άιντε, σηκωθείτε. Άντε. Άντε.
Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύω για αποχώρηση σε καμία περίπτωση. Όμως δεν πιστεύω ότι θα ακούσω και πάρα πολύ καλά σχόλια. Έχω διαβήτη 7,5. Δεν μου έχει ξανασυμβεί το να χρειαστεί να έρθω στο νοσοκομείο επειδή ανέβηκε τόσο πολύ η τιμή της γλυκόζης. Δεν αγχώθηκα παρόλα αυτά γιατί ήξερα ότι είμαι σε καλά χέρια. Οι τιμές που παρουσίαζε η Ξανθούλα ήταν αρκετά υψηλές. Ευτυχώς όμως αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το ζάχαρο μέσα στο αίμα, δηλαδή η γλυκόζη μέσα στο αίμα. Είναι και όλος η απορρίθμιση ολόκληρου του οργανισμού. Αντιμετωπίστηκε έγκυρα. Η παραγωγή με πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο. Δεν χρειάστηκε ούτε να ανησυχήσουμε για κάτι. Ήμασταν όλοι ψύχρεμοι, οπότε όλα καλά. Σίγουρα χρειάζεται μια ανάπαυση μέχρι να έχουμε και την πλήρη σταθεροποίηση του διαβήτη. Εννοείται ότι δεν σταματάει τίποτα. Συνεχίζω και το μόντελ και τα πάντα και την προσπάθειά μου. Το next top model ήταν μόνο η αρχή. Καλώστε! Γεια σου αγάπη, γεια σου Έλτα, γεια σου Άννα, καλωσορίσατε! Πώς αισθάνεστε? Περίεργα. Γιατί αγάπη μου περίεργα και είσαι τόσο όμορφη σήμερα? Μετά από τόσο καιρό εδώ, περίεργα. Προτιμάς εδώ ή σπίτι? Εδώ. Αλήθεια? Yeah. Μπράβο βρε αγάπη, είσαι πανέμορφη σήμερα. Έκοψες και το μαλλί. Ευχαριστώ. Πραγματικά, Έλντα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συνήλθες, γιατί χθες είχαμε λίγο δράμα. Ναι, ναι. Καταρχάς, τι ωραία μάτια έχεις. Ευχαριστώ. Ανούλες, δεν έχεις φύγει και πάρα πολύ καιρό? Όχι. Καλύτερα σπίτι εδώ. Θα δείξει στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι η αυτοπεποίθησή σου τώρα πρέπει να πάρει φωτιά, όπως το κόκκινο φόρεμα που φοράς, και να βάλεις προς ολοταχώς για τον τελικό. Είχατε μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα και μια πολύ ωραία δοκιμασία. Βέβαια, ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ενός πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας, η Ξανθούλα μπήκε στο νοσοκομείο και τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά από ό,τι περιμέναμε. Και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για ιατρικούς λόγους. Και δυστυχώς δεν θα είναι πλέον μαζί σας στο σπίτι του Next Top Model. Ανατρίχιασα. Κι εγώ. Η Ξανθούλα αναγκάστηκε να αποχωρήσει για ιατρικούς λόγους. Ανατρίχιασα, γιατί εγώ ήταν καλά και θα γυρνούσα πίσω σπίτι. Μου κάτσε πολύ βαρύ, δεν ξέρω πώς είναι και θα ήθελα πολύ να της μιλήσω. Στεναχωρήθηκα φυσικά γιατί εντάξει, όταν πρόκειται για θέμα υγείας δεν χωράει τίποτα. Δεν μπορούσε να πεις τίποτα ούτε για πλάκα. Πάμε να δω πώς τα πήγαμε, είσαστε έτοιμες? Ναι. Ναι. Δεν θα πούμε για την Ιλιάνα που προσέξατε λίγο. Ναι, σωστά. Με τα μαλλιά και τις επιστροφές ξεχάσαμε να σας πούμε ότι η Ιλιάνα δεν είναι εδώ σήμερα. Την κόψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν μας έκανε. Γιατί? Ήταν η χειρότερη από τους τρεις στις φωτογραφίες που κάναμε μεταξύ μας και την κόψαμε. Τη στείλαμε σπίτι. Βέβαια. Η Ιλιάνα στη Νέα Υόρκη. Θα λείψει λίγες ημέρες. Μιλήσαμε εννοείται. Είναι μια χαρά. Για δουλειά εννοείται. Εννοείται. Και θα την έχουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο μαζί της. Από εκεί. Σκάι. Μας έχει στείλει ένα βίντεο η Ιλιάνα από τη Νέα Υόρκη. Θα το δούμε τώρα. Τέλεια. Τέλεια. Σαν να λέμε από το δίπλα. Καλημέρα σε όλους από Νέα Υόρκη. Κοριτσιά, με συγχωρείτε που δεν είμαι εκεί σήμερα μαζί σας. Έπρεπε να φύγω έκτακτα για Νέα Υόρκη. Οπότε χθες το βράδυ αναγκαστικά πήρα την πρώτη πτήση και μόλις έφτασα. Βρίσκομαι στο αγαπημένο μου πάρκο, στο West Village, κοντά στο σπίτι μου. Και θα κάνω την κριτική μου από εδώ, αν αυτό δεν σας πειράζει φυσικά. Να δώσω τα φιλιά μου στον κύριο Σκουγλό, στον κύριο Μπράτη και στη Βίκη μου και να πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ και στην αγχωριά μου που δεν είμαι στη θέση μου σήμερα. Ας αρχίσουμε. Γλυκούλα. Λοιπόν, έχουμε στείλει τις φωτογραφίες σας στην Ιλιάνα και μετά θα ακούσουμε και τη γνώμη της. Πάμε, κορίτσια. Ναι. Ειρήνη Ερμίδου. Τι ωραία που είσαι ντυμένη. Ευχαριστώ. Πώς νιώθεις? Πριν καλύτερα, τώρα όχι τόσο. Γιατί? Από αυτό που ακούσαμε τη Ξανθούλα. Όλοι μας. Λοιπόν, στη φωτογραφία σου. Το κόνσεπτ ήταν ιδιαίτερο, όπως όλα τα υπόλοιπα. Πάλι δεν αγχώθηκα, απλά προβληματίστηκα γιατί
Έβλεπα ότι όλες κάναμε πάνω κάτω το ίδιο. Ωραία, το δικό σου κόνσεπτ εξήγησε στους υπόλοιπους ποιο ήταν. Γιατί εγώ ήμουν εκεί. Και ξέρω ότι ήσουν η Twiggy. Ναι. Οπότε το δικό της κόνσεπτ ήταν τύπο 60's Twiggy. Πιστεύεις ότι το πέτυχες, Ειρήνη? Όχι, στο 100%. Το πέτυχε, Άγγελε. Εμένα μου κάνει Twiggy. Μ' αρέσει το πρόσωπό σου που κοιτάζει μπροστά με μεγάλα μάτια. Η στατική σου κίνηση μ' αρέσει με τα χέρια μέσα στο παλτό. Μοιάζεις όντως με κούκλα. Εγώ τη βρίσκω ωραία φωτογραφία. Ωραία την πόζα. Σου κάνει εντύπωση? Ναι, γιατί εμένα το πρόσωπο δεν μου άρεσε. Ήταν πολύ μικρό. Και ξέρω. Τι την κάνουμε, Άγγελε, την Ειρήνη? Δεν ξέρω, βρε Ειρήνη. Πρέπει λίγο να πάρεις τα πάνω σου. Εμένα το πρόσωπο μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω, κούκλα στο κουτί, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε, οπότε δεν ξέρω και αν πέτυχα. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε κούκλα στο κουτί? Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έπαιζες με κούκλες παλιά? Όχι. Δεν είναι μια φωτογραφία που λέω «Ουάου, το πετύχαμε», αυτό είναι. Αλλά το βλέμμα της Twiggy λίγο ισορροπεί την εικόνα που εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, εντάξει, είναι μια γραμμή απλή. Δεν έχει πάνω, δεν έχει κάτω. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα και κανόνες σε όλες τις φωτογραφίσεις. Και το λέω και για όλες σας βασικά. Σε όλες τις δουλειές βασικά. Παντού όπου πάμε σε αυτή τη ζωή. Εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι όπως το σκεφτόμαστε οι ίδιοι, αλλά παίρνουμε ένα ρίσκο. Ή θα το κάνουμε λάθος ή σωστό. Θέλω να σε δω να πάρεις ένα ρίσκο κάποια στιγμή. Okay. Γιατί πάντα είσαι δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, δεν κατάλαβα. Δεν... Κατάλαβες τι εννοώ. Πάρε ένα ρίσκο για να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε τελικό? Θα πάμε. Φεύγω. Έφυγες. Λοιπόν. Αγάπη. Δεν ήθελε καθόλου η αγάπη. Όμορφη όμως σήμερα η αγάπη, Δημήτρη. Γεια σας. Επίσης, πολύ. Του Άγγελου του αρέσει πάρα πολύ η αγάπη. Του αρέσει πάντα πάρα πολύ η αγάπη. Τι κάνεις, αγάπη? Καλά είμαι, εσύ. Για πες πώς σου φάνηκε το κόνσεπτ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε μ' άρεσε. Και σένα ποιος ήταν ο ρόλος σου εκεί? Animal print, την Diana Ross. Diana Ross, αγάπη. Diana Rose. Κοίτα, δεν βρίσκω κάτι τραγικά λάθος, δεν βρίσκω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν μου αρέσει ο τρόπος που πιάνεις τη τσάντα. Δηλαδή, σε μια κούκλα δεν θα δεις ποτέ τα χέρια να πιάνει μια τσάντα. Το χεράκι εδώ μου κάνει λίγο Karate Kid. Μπορεί να σου άρεσε το κόνσεπτ, αλλά θεωρώ ότι δεν το υποστήριξες τόσο πολύ όσο έπρεπε. Γιατί είναι ένα πολύ πιασάρικο, έτσι, με το animal print, με σένα. Δεν ενθουσιάστηκα. Sorry. Αγάπη μου. Φαίνεται ότι δεν έχεις πιστέψει ακόμα ότι βρίσκεσαι εδώ. Παρόλο που είσαι χαρούμενη και το βλέπεις πολύ θετικά, είναι σαν να είσαι λίγο έξω από τα νερά σου. Το κόνσεπτ δεν ήταν fashion robot, ήταν fashion dolls. Και ο τρόπος που κρατάς την τσάντα αλλά και ο τρόπος που βάζεις το χέρι στη μέση είναι πιο πολύ μηχανικό παρά της κούκλας. Και πάλι για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι λείπει το συστατικό της δύναμης, του πάθους στα μάτια σου. Επίσης και η πόζα σου θα πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο πιο έντονη. Θα συμφωνήσουμε με τον Δημήτρη ότι δεν μπορεί να κρατάς την τσάντα έτσι, γιατί σημαίνει ότι τα χέρια σου θα ήταν κλειστά συνεχώς. Δεν είναι κακή η φωτογραφία σου, αλλά δεν είναι και πιο ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη Καζαριάν. Γεια σας. Ρινάκη, το δικό σου το κόνσεπτ ήταν bowling girl, σωστά? Εξού και τα props. Τώρα, τα χέρια σου μου αρέσουν γιατί όντως κάνουν κούκλα. Τα πόδια σου τα βρίσκω πολύ στημένα. Ναι. Και πολύ καρφωμένα στη γη. Δεν θέλω να σου πω ότι οι οδηγίες που σου δόθηκαν στο στούντιο δεν ήταν σωστές, γιατί όντως πρέπει να είσαι στα κούκλες. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Συγγνώμη, εγώ λίγο θα σηκωθώ. Χαρά μας. Όταν έχουμε ένα γιωμένο πόδι έτσι, για να έχει δύναμη πρέπει να το σφίξουμε το πόδι μας. Ή αλλιώς να κάνουμε μια μικρή κίνηση για να αλλάξει το πόδι μας. Ή. Απ' την άλλη. Εγώ θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι τέτοιο. Όχι. Στο σώμα μας. Έλα πιο εδώ. Οι μικρές κινήσεις που μπορούν να αλλάζουν στο σώμα μας. Ένα τέτοιο. Να έρθει λίγο πιο κοντά. Να γυρίσει. Ναι. Είναι γραμμικές κινήσεις. Δεν είναι ότι σπάς και χαλάς το κόνσεπτ. Δεν έδωσες ένταση. Δεν πήγες λίγο μπροστά. Δεν έσφιξες λίγο το ποδαράκι. Δεν γύρισες λίγο. Το πάνω κομμάτι το πετύχαμε. Το κάτω. Δεν το πετύχαμε. Δεν το πήρα ως κακό που μου δείξε πώς να ποζάρω. Αντιθέτως, πιστεύω ότι με βοήθησε και πιστεύω ότι αν μου ξανατύχει κάτι παρόμοιο, θα ξέρω πώς να σταθώ. Θα σας πει και ο Δημήτρης, σαν φωτογράφος, πώς μπορείς να δώσεις ένταση σε μια φωτογραφία που να μην κουνιέσαι καν. Κοίτα εμένα και θέλω να μου πεις τι βλέπεις από συνέστημα και στο πρόσωπό μου. Περίμενε. Θα το πω. Κάτσε να κοιτάξουμε κι εμείς. Άψυχο. Ένα χειροκρότημα και καλά. Και εσύ το βλέμμα σου και όλο το συνέστημα που βγάζεις είναι άψυχο. Εγώ αυτό θέλω, αφού κλείσαστε. Που σημαίνει για μένα τα πήγες πάρα πολύ καλά.
Σε ευχαριστώ που το κατάλαβες. Ο κύριος Κλός πάνω κάτω έκανε το βλέμμα που είχα πάρει κι εγώ, το άψυχο, οπότε το πέτυχα. Μικαέλα. Γεια σας. Γεια σου, Μικαέλα. Πώς σου φάνηκε το κόνσεπτ? Οκ. Ήταν ενδιαφέρον. Γεϊσα. Ναι, ήμουνα εντελώς διαφορετική. Νόμιζα ότι μου κάνανε makeover πάλι όταν με αντίκρισα στον καθρέφτη. Λοιπόν, μοιάζεις με γκέισα, τα χέρια είναι σωστά όπως τα έχεις βάλει. Τώρα η έκφρασή σου δεν νομίζω ότι είναι τόσο σωστή. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο απόμακρη. Γιατί μια γκέισα είναι στην πραγματικότητα που μπορείς να την αγγίξεις. Mm-hmm. Τα πόδια θα ήθελα να είναι πιο κοντά και πιο σφιχτά, γιατί μια γκέισα περπατάει με πολύ μικρά βήματα. Είναι μια μέτρια φωτογραφία, θα έλεγα. Ενώ έχεις κάνει το πολύ γιαπωνέζικο αυτό το στυλ, το τελικάτο που έχει μια γκέισα, ακόμα και είναι κούκλα παιχνιδιού, που είναι πολύ εύθραυστες γυναίκες και πάρα πολύ ταλαιπωρημένες για να φτάσουν μέχρι εκεί, δεν το βλέπω. Είναι πάρα πολύ σφιγμένο, το πρόσωπο είναι πάρα πολύ στημένο. Δεν το ζεις. Δεν είναι μια κακή φωτογραφία, Μικαέλα. Δεν είναι μια κακή σου στιγμή, αλλά θεωρώ ότι στο σημείο που έχεις φτάσει τώρα θα πρέπει να το απογειώνεις, θα πρέπει να καταλαβαίνεις τι κάνουμε. Είναι OK. Κατακλείδη. Κορίτσια, πρέπει να ανοίξετε περιοδικά, να διαβάσετε τις λεζάντες, να δείτε φωτογράφους, να τους μελετήσετε, ιστορία τέχνης, να πάτε στα μουσεία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνετε ότι όταν ο φωτογράφος λέει γκέισα, α, ναι, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, είχα πάει, είχα δει αυτό, το ξέρω. Βρε, Μικαέλα, δεν μελετάς για την ιαπωνική τέχνη? Ναι, έπρεπε. Η Λιάνα μας. Λοιπόν, Μικαέλα μου, αυτό το styling που έχεις εσύ θα μπορούσε να σε βοηθήσει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα κορίτσια, για να κάνεις το concept πολύ σωστό και να βγάλεις μια λήψη πολύ γρήγορα. Δεν μου αρέσει, δεν είναι ούτε η πόσο σωστή, μου κάνει λίγο, έβαλε τη ρόμπα μου και στάθηκα. Ούτε στο πρόσωπό σου είναι σωστό, δεν υπάρχει ούτε η παγωμένη αίσθηση, ούτε το plastic fantastic, μια κούκλα. Μικαέλα μου, λυπάμαι, αλλά δεν είναι καθόλου σωστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μικαέλα μου. Welcome back, Έλντα. Καλώς την. Καλώς σας βρήκα. Πώς τα πέρασες εκεί έξω? Ωραία. Είχα ανάγκη να δω και τους δικούς μου ανθρώπους που μου είχαν λείψει πάρα πολύ. Okay. Και μου είπες ότι ήρθες εδώ δυναμικά και αυτό έχεις καταλάβει πια. Αφού μας έβλεπε, εννοείται. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, έχεις ακούσει ποτέ στο δρόμο «Είσαι μια κούκλα»? Το έχω ακούσει, ναι. Θα σου το πω και εγώ και εγώ το εννοώ. Μάλλον το εννοούσαν και άλλοι. Γιατί είσαι πραγματικά μια κούκλα εδώ. Ευχαριστώ. Και δεν είναι μόνο όμορφη, είσαι μια κούκλα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι ακριβώς μέσα στο κόνσεπτ. Αυτό ήθελα να δω από εσάς. Μια κούκλα άψυχη, με σωστά τα χέρια παγωμένα, τα δάχτυλα κάτω, πάνω, όπως τα έχεις. Είσαι μια κούκλα. Mm-hmm. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Έλντα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα δούμε και η Ηλιάνα τι έχει να πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλντα. Έλντα, καλώς ήρθες και εσύ πίσω, λοιπόν, για να δούμε πώς φύγεις με τη φωτογραφία σου. Έλντα μου, πάρα πολύ μου αρέσει η φωτογραφία και η δική σου. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χέρια σου όπως κρατάς το καπέλο. Είναι πολύ σωστά που δεν τα έχεις βάλει ακριβώς το ίδιο. Πολύ ωραία τα δάχτυλά σου, πολύ ωραίο το ύφος σου, ωραίο το στήσιμό σου. Νομίζω ταιριάζει τέλεια με το κόνσεπτ που έχεις σαν κούκλα, αυτό το cowboy κόνσεπτ. Σου πάει πάρα πολύ. Έκανες μια πολύ καλή φωτογραφία επιστροφής. Συγχαρητήρια και καλώς ήρθες πίσω. Έλντα, τρομερό καμπάκ, αγάπη μου, είσαι φανταστική. Ολόσως τα πόδια έχουν μία έτσι κίνηση που δεν είναι ακριβώς κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό το άψυχο το πράγμα. Έχεις πετύχει το κεφάλι, τα χέρια, είσαι μέσα στο κόνσεπτ. Τα μάτια δεν υπάρχουν, τα μάτια σου. Είσαι μια κούκλα πραγματικά μέσα στο κουτί, ψεύτικη. Ψεύτικη, ολόσωστη. Μπράβο σου, Έλντα, καλώς όρισες. Μπράβο, Έλντα. Μπράβο. Μπράβο. Έτρεμα από χαρά μέσα μου, γιατί άκουσα τόσο θετικά σχόλια. Ήταν το καλύτερο comeback που μπορούσα να κάνω, αλλά δεν επαναπαύομαι. Θα ακολουθήσουν και άλλες φωτογραφίες στην πορεία και είμαι πανέτοιμη για όλα. Άννα Μαρατίδου. Γεια σου, Ανούλα. Γεια σας. Είσαι μια rock star. Ναι, ναι. Σ' αρέσει η εικόνα σου? Δεν μου θυμίζει ψεύτικη κούκλα. Α. Γιατί? Δεν ξέρω, μου θυμίζει σαν να βλέπω έναν άνθρωπο. Δεν μου θυμίζει μια κούκλα. Έλα. Η Άννα με τα ωραία της. Μάλιστα, όχι, ναι. Τώρα το κοντινό ευνόησε. Η πλάκα που έχετε, πραγματικά. Όταν είδα τη φωτογραφία μου πιο κοντά,
Μ' άρεσε πάρα πολύ και εκεί άρχισα να πιστεύω ότι μπορεί να ακούσει θετικά σχόλια. Εμένα μου αρέσει που έχει ανοιχτό στόμα σου, γιατί υποτίθεται ότι τραγουδάς. Οπότε είναι σωστό για μια κούκλα που παίζει μουσική και τραγουδά, έχει μικρόφωνο. Θα μου άρεσε να είναι το πάνω μέρος του σώματος λίγο πιο γεωμετρικό. Νομίζω ότι κρατάς πολύ σωστά το μικρόφωνο, αλλά την κιθάρα όχι τόσο. Θα ήθελα να βλέπω τα δάχτυλά σου πιο κάτω. Μ' αρέσει που έχεις μια κίνηση στα πόδια, γιατί δείχνει ότι χορεύεις κιόλας, κάνεις ένα σόου. Νομίζω ότι είναι ωραία η εικόνα σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Αφού είναι rock star, θα πω κάτι που λέει η Βίκη συνήθως. You rock, baby. Είναι πάρα πολύ ωραία η εικόνα σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και εγώ. Άννα Τσακουρίδου. Καλώς όρισες. Γεια σας. Εσύ τι κόνσεπτ είχες? Εγώ ήμουν γαλλίδα κούκλα. Έχεις τον πύργο του Άιφελ από πίσω σου. Φέρ φορζέ, μπακέτες. Το ύφος σου μοιάζει όντως ψεύτικης κούκλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου. Τα χέρια επίσης. Εσύ τι λες, Βίκη, θα έπρεπε σαν γαλλίδα να έχει και λίγο κίνηση ή όχι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα κίνηση, γιατί πραγματικά είναι σε μια γαλλική κούκλα στο κουτί. Που έχει το τέλειο styling, το τέλειο μπερέ και το πρόσωπό σου είναι τύπου κρυστάλλινο. Είναι τύπου της κούκλας κανονικό πορσελάνι. Με τα τέλεια μάτια, το τέλειο στόμα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, Άννα, πραγματικά. Και τα πόδια τα οποία στραβώνω και λίγο κάτω είναι πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αφού είσαι μια γαλλιδούλα, εγώ θα σου πω για την εικόνα σου Ζαντό. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, Άννα, πραγματικά πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Και από μένα μπράβο. Έλτα και Άννα, μπράβο. Και έχουμε την Ηλιάνα εδώ μετά. Άννα μου, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία σου. Πάρα πολύ σωστό το σώμα σου, πάρα πολύ σωστό το βλέμμα σου, το πρόσωπό σου. Καλώς ήρθες πίσω και μπράβο για αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Μπράβο. Από όλους. Άρεσε η φωτογραφία μου. Χαίρομαι που τους άρεσε. Απλά εγώ μάλλον είμαι πολύ αυστηρή κριτής του εαυτού μου και δεν μου αρέσει τίποτα. Μαριάννα, καλώς την. Γεια σας. Εσύ τη φωτογράφηση ήσουν οκ, πέρασες καλά. Καλά, μου άρεσε εμένα πολύ. Σου άρεσε. Το κόνσεπτ ήταν ταινής. Ναι, ταινίστρια. Θα σου πω κάτι. Μάλλον θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θα είναι και η γνώμη μου για τη φωτογραφία σου. Μπορώ να σ' αγοράσω για την κόρη μου? Ευχαριστώ. Ευχαρίστως. Ξέρεις τι είναι το εντυπωσιακό με σένα. Έχεις μια σταθερή πορεία, βηματάκι το χτίζεις και πιστεύω ότι θα γίνεις ένα εξαιρετικά καλό μοντέλο, γιατί ήδη είσαι πολύ καλό μοντέλο. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι άραγε η επόμενη? Ευελίνα, θέλεις να έρθεις? Εσύ είχες concept floral trend, σαν μοντέλο που φοράει floral. Ναι. Όπως λέμε, ας πούμε, μια κούκλα που κάνει τα trends τη σεζόν. Ένιωσες ωραία, Ευελίνα? Αισθάνθηκα ότι μπορούσα να δώσω περισσότερα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι πάντα το αισθάνεσαι αυτό, Ευελίνα, γιατί έχεις την ευθύνη της τηλεομανίας και θες πάντα να είναι όλα τέλεια και φανταστικά. Επίσης, έχεις και ευθύνες γενικότερα επάνω σου, οπότε έχεις την ανάγκη να μην κουνιέται ούτε φύλλο. Είσαι πολύ προγραμματισμένη και οργανωμένη. Ήταν η πρώτη φωτογραφία, λοιπόν, και θεωρώ ότι το έχεις καταπετύχει, γιατί είσαι αυτό το μοντέλο της βιτρίνας και παρουσιάζει τη floral τάση της χρονιάς που είναι πάρα πολύ hot. Μου αρέσεις πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα είπε πάλι όλα η Βίκη. Και τα είπε πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ, Άγγελε μου. Το styling σε βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο, πραγματικά, με όλα τα floral. Το χέρι σου στη μέση έχει μια πλαστικότητα πολύ σωστή. Μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Και επίσης μου αρέσει το χέρι που κρατάει την τσάντα. Το πρόσωπό σου είναι τέλειο. Απίθανο. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τις πιο ωραίες που έχουμε δει σήμερα. Μπράβο, Σεβέλνε. Πολύ ωραία εικόνα. Εμένα πλήν από το πρόσωπο που βλέπω που είναι ωραίο, απλά ωραίο, όλα τα άλλα είναι λάθος. Δεν μπορούμε να μιλάμε στις κοπέλες τις υπόλοιπες για ότι πρέπει να μοιάζουμε κούκλες. Τι δεν σε αρέσει δηλαδή? Μου κάνει πόζα. Μα πόζα. Αυτό είναι μοντέλο που κάνει πόζα. Και τα άλλα κορίτσια ήταν μοντέλα, αλλά δεν κάναν πόζες. Όχι, δεν ήταν μοντέλα. Είχαν άλλο κόνσεπτ. Μία αθλήτρια, ναι. Η άλλη γκέισα, η άλλη παριζιάννα. Ροκστάρ και η Βελίνα ήταν μοντέλο. Και μοντέλο. Ποια κούκλα έχει το χέρι εδώ και κρατάει μια τσάντα έτσι, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά την πετά. Πάντα οι κούκλες, και το ξέρω εγώ γιατί έχουμε πολλές σπίτι. Είναι... Δεν έχουν λυγισμένα χέρια οι κούκλες. Όχι εδώ. Όχι εδώ, τα έχουν πάντα εδώ για να μπορείς να αλλάξεις τα ρούχα. Γιατί όταν αγοράζεις ένα κουτάκι με κούκλες, σου δίνουν μαζί 2-3 αλλαξίες με ρούχα.
Δεν αγοράζει μόνο σε κούκλες, Δημήτρη μου, και εμείς αγοράζουμε κούκλες. Ναι. Μια χαρά λυγισμένα γονάκια έχουν. Εγώ διαφωνώ παρόλα αυτά. Εμένα μου κάνει πόζα, μου κάνει μια πάρα πολύ απλή πόζα και θα το πω και πολύ σκληρά, αλλά όχι προσβλητικά. Μου κάνει κατάλογο. Αυτός ο κατάλογος μας αρέσει, γιατί κάνει αυτό το παλιό της κούκλας. Ωραία, μαζί, αλλά το ρούχο, σωστά, Άγγελε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα δεν μου αρέσει. Ωραία, ας δούμε και την Ηλιάνα. Λοιπόν, Ευελίνα μου, μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία σου. Έχεις πάρει μια πολύ ωραία πόζα. Μ' αρέσει που το βλέμμα σου είναι έτσι παγωμένο σαν κούκλας, δηλαδή το πρόσωπό σου είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ σωστό για τη φωτογραφία. Έχεις φτιάξει πολύ ωραία τα χέρια σου, πολύ ωραίο στήσιμο. Είναι μια καλή φωτογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Είμαι χαλαρή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να χωθώ. Απλώς πεισμόνω στην επόμενη φωτογράφηση, αν υπάρξει, να το πάω καλύτερα. Εύη. Χαίρετε. Γεια σου. Εγώ να σας πω λίγα πράγματα για την φωτογράφηση, για αυτό το κόνσεπτ που θέλω πάρα πολύ, γιατί θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Έστω, βρε παιδάκι μου. Αρχικά ξετρελάθηκα, ξεπλάγει με αυτό το κόνσεπτ, κοριτσίστικο, ήταν πολύ ιδιαίτερο. Στη συνέχεια, όταν ανέβηκα πάνω στο σετ, φάνηκε την Τζενεβιέβ ότι ήταν πόζα. Μήπως όντως ήταν πόζα, πρέπει μου, δεν ήμουν εκεί να σου πω. Που λέει ποια κούκλα λυγίζει το πόδι. Όλες οι κούκλες που έχω στο σπίτι μου από μικρή λυγίζαν τα πόδια τους και ναι, τα αλλά όχι η μητούλα όμως. Όχι. Εδώ. Και το σπάσιμο. Δεν ήθελα καθόλου. Είμαστε να είμαστε όλες αντιστατικές. Και λέω εντάξει, θα πάμε στο πλατό και θα είμαστε όλες με την ίδια πόζα. Ωραία. Δούλεψες το από πάνω όμως καλύτερα. Ναι, ελπίζω. Πώς ναι, μπορώ να έρθω να δω τη φωτογραφία μου. Να έρθεις. Έλεγε να σου φύγει και πορεία. Θεωρείς ότι το σώμα σου είναι το πρόβλημα σε φωτογραφία. Το πρόσωπο εδώ. Ναι, μια κοπέλα που κάνει γυμναστική θα έπρεπε να έχει ένα έτσι, λίγο πιο χαρούμενο look. Έστω ένα μηδίαμα. Για πες, Άγγελε, λοιπόν. Γιατί σου ταιριάζει και το κόνσεπτ. Είναι το fitness girl. Είσαι fitness girl. Ναι, ήμουνα, δεν πρόλαβα να πω. Ήμουν αθλητική κούκλα, sportive το θέμα. Φόραγα πάρα πολλά η αλήθεια. Είναι και ήμουν πνιγμένη και προσπάθησα να τα δείξω όμορφα όλα πάνω μου. Εγώ θα ήθελα να δω ένα μικρό μηδίαμα στο πρόσωπό σου, ότι είσαι χαρούμενη που πηγαίνει στο γυμναστήριο. Δηλαδή θα το έπαιζα όλο στο πρόσωπο. Όλη την αίσθηση. Την πρώτη αίσθηση και την τελευταία τη δίνει η έκφρασή μας και η ψυχή που δίνουμε σε ένα κόνσεπτ. Γιατί μπορεί να μην έχουμε τα τέλεια χέρια, τα τέλεια πόδια, αλλά αν το πρόσωπό μας είναι καθηλωτικό και ολόσωστο, ο άλλος δεν μπορεί να σταματήσει να μας κοιτάει. Το θέμα λοιπόν είναι το πρόσωπο εδώ και δεν το πέτυχες. Θεωρώ ότι η εικόνα σου, για να βάλω μια τελεία, δεν είναι η καλύτερη σήμερα. Εννοείται, δεν είναι και χειρότερη. Είναι όμως από τη μέση και κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν ως δικαιολογία όλα αυτά που είπα. Ήξερα ότι θα τους φανούν σαν δικαιολογίες. Απλά κι εγώ κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη θέση μου και την προσωπικότητά μου σε αυτό το παιχνίδι. Κορίτσια, θα μας δώσετε 10 λεπτά καιρό, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και την μεθεπόμενη και μέχρι τη λήξη αυτού του διαγωνισμού. Θα σας δούμε σε λίγο. You wanna be on time. You wanna be on time. You wanna be on time. I'm gonna stand up. Γιατί το ξέρω. Επειδή δεν είναι η Ξανθούλα. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει καμία. Η Εύη πιστεύει ότι δεν θα φύγει καμία, γιατί δεν θέλει να δεχτεί ότι θα φύγω εγώ και θα μείνει μόνη της. Όμως αυτό μία μέρα θα γίνει. Θα μου πει πώς νιώθεις που είσαι μαζί με τη φίλη σου τη Διάδα. Και θα πω τίποτα. Απλά άντε να τελειώνουμε, να μαζέψω τα πράγματά μου. Και η ψήρινη. Δεν πιστεύω να πεις Διάδα. Εγώ Διάδα πιστεύω αγάπη μου καλή. Και τριάδα. Και εγώ αυτό είπα. Και εγώ η αδιάφορη τέταρτη. Να το κάνω. Από μένα το περιμένατε. Ναι. Απλά εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν κοπέλες εδώ μέσα που ψήφισαν βάση στρατηγικής και ήμουν λίγο έκπληξη για αυτές. Ναι, τους έκανες έκπληξη. Ναι, αυτό λέω. Ότι καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ψήφισα με βάση στρατηγική, γιατί ήθελα πολύ να το πω η Ειρήνη και γελάει. Φυσικά, ναι, διπλωματικά ψήφισα. Από τη ΜΕΚ και μετά, φυσικά. Αλλά όχι ότι δεν πιστεύω στις δυνατότητες και γι' αυτό το ψήφισα για κάποιες άλλες. Αλλά
Εντάξει. Εκείνη τη στιγμή είχα πέντε λεπτά να ψηφίσω, αλλά δεν κρύβομαι. Εννοείται. Ψήφισα έτσι και το λέω. Δεν είναι κάτι κακό. Το ότι η Εύη ψήφισε στρατηγικά το γνωρίζω. Πάρα πολύ καλά. Κοιτάζει το συμφέρον της, να μην φέρει μια δυνατή παίκτηρα για να είναι η ίδια νικήτρια. Νόμιζα ότι το είχα πει. Και τότε δηλαδή πίστευες. Όχι ότι θα μας στρατηγική. Δεν έχει να κάνει αν πίστευα πώς θα πας καλά. Εγώ ψήφισα διπλωματικά με την έννοια του εαυτού μου. Το είχα ξανακούσει ότι η Εύη ψήφισε με στρατηγική. Μπορώ να καταλάβω το λόγο που το έκανε. Αλλά από την άλλη, εδώ είμαστε για να της αποδείξουμε ότι λάθος έπραξε. Απλά άλλοι το λένε, άλλοι δεν το λένε. Η Εύη, εντάξει, το είπε και μαγιά της, ξέρω εγώ. Γεια σας και πάλι. Ήσασταν 8, ξαναγίνεται, μάλλον 7, ξαναγίνεται 10. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έφυγε και η γλυκιά μας η Ξανθούλα. Από εκεί που περιμένατε άλλα, γίνανε άλλα. Το σίγουρο είναι ότι η νικήτρια του Next Top Model, που θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα όλοι, θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Ένα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την Dustin Cream και φυσικά ένα χρυσό για μένα διαβατήριο στο Αμβούργο με το Place Models. Το ταξίδι για την κορυφή ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Είστε έτοιμες? Οι δύο καλύτερες φωτογραφίες της εβδομάδας για σήμερα είναι της Άννας Τσακουρίδου και της Έλντας. Καλώστε! Γεια σας! Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα στις καλύτερες φωτογραφίες με την Έλντα. Σήμερα ότι μπήκαμε λίγο πιο δυναμικά και ίσως τρομάξουν κάποιες. Δηλαδή είναι τρομερό ότι σας έφεραν τα κορίτσια πίσω και έχετε τις δύο καλύτερες φωτογραφίες της εβδομάδας. Έλντα, τώρα που σε κοιτάω χωρίς τους φακούς, είναι μαγνητικό το βλέμμα σου. Ευχαριστώ. Εννοείται το πράσινο είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αλλά ήταν λίγο πιο γυάλινο, πιο απρόσωπο. Τώρα τα μάτια σου είναι μαγνητικά, δηλαδή σε κοιτάω και με καθυλώνεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και για τις δυο σας, γιατί βγήκατε από το Next Top Model, στεναχωρηθήκατε και σας τύχησε, αλλά γυρίσατε νικήτριες και για μένα αυτό λέει πάρα πολλά. Πρώτον, σαν προσωπικότητα και δεύτερον, σαν μοντέλο. Η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας όμως είναι της Έλντας. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου, καλώς το μου. Κέρδισα την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θέλω να την αφιερώσω στους τρεις άντρες της ζωής μου, τον πατέρα μου και τα δύο μου αδέρφια, τον Ρενάτο και τον Άγγελο. Είναι αυτοί εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Άννα, και εσένα σου αξίζει μια τεράστια αγκαλιά. Φανταστική φωτογραφία. Ευχαριστώ. Φανταστική. Ευχαριστώ πάρα φανταστικό πολύ. Κορίτσι. Φανταστική φωτογραφία, φανταστικά μαλλιά, φανταστικό κορμί. Πίστεψε στον εαυτό σου, Άννα. Πίστεψε στην Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε με, γιατί μου αρέσει να το λέω αυτό. Κοίταξε με, είσαι στις 10 καλύτερες αυτή τη στιγμή. Μην την αφήσεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ξαναφύγει πάλι από τα χέρια σου και να πετάξει. Μπορείς να φτάσεις στο τελικό, Άννα. Μπορείς. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η Άννα μπορεί να φτάσει τελικό, αλλά πρέπει να το πιστέψει και η ίδια, γιατί νομίζω ότι το έχει πάρει πολύ στην πλάκα, πολύ χαβαλέ και αυτά. Γιατί της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να είναι εδώ μέσα. Και ναι, μεν μπήκε στις καλύτερες φωτογραφίες που δεν το περίμενε, αλλά βλέπω ότι το έχει πάρει τελείως. Στην πολύ τρελίτσα, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Στη συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η ατμόσφαιρα, γιατί σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Μάθαμε για την αποχώρηση της Ξανθούλας και όλοι έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και έχουμε πέσει. Όμως είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας για να βγει και ένα αποτέλεσμα. Άννα, την έκανε τη δουλειά σου πάρα πολύ ωραία. Και αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Ειλικρινά, τις φορές που τα χάνεις και τις φορές που δεν έχεις καλό αποτέλεσμα, είναι οι φορές που αγχώνεσαι, πελαγώνεσαι, κάθεσαι και σκέφτεσαι πάρα πολύ. Έχεις πολύ ωραίο αποτέλεσμα έτσι όπως είσαι. Είσαι πολύ όμορφη έτσι όπως είσαι. Συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα καταφέρεις, πιστεύω. Ναι, ό,τι θέλω. Τι να πούμε για τη Μαριάννα. Ήθος, ηρεμία, μέθοδος, ομορφιά από μέσα προς τα έξω που ακτινοβολεί παντού. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη, δουλεύεις πολύ σκληρά. Και για άλλη μια φορά αποδεικνύεις πρώτα τον εαυτό σου, στη συναδέλφου σου και σε εμάς, πόσο αξίζεις αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πέντε πανέμορφα κορίτσια απέναντί μου, όμως μόνο 4 φωτογραφίες στα χέρια μου. Είμαστε πολύ κοντά στη τελική ευθεία. Ευελίνα, φυσικά.
Και σου αξίζει αυτή η θέση. Ευχαριστώ. Συνέχισε, συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την έκφραση φυσικά. Με ενθαρρύνει πολύ και θα συνεχίσω έτσι μέχρι τέλος. Ειρήνη. Πάρε τα πάνω σου, γιατί σου αξίζει. Ευχαριστώ. Μικαέλα, Εύη και Αγάπη. Ελάτε κοντά. Θα να περάσουν όλες. Δεν σου το είπα ακριβώς έτσι. Έχω τετράδο και τρίλαδο. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να μπω στο κεφάλι σας και να δω τι σκέφτεστε. Και να διαβάσω τι σκέφτεστε. Αγάπη μου. Εντάξει, δεν ήταν τέλεια φωτογραφία η καλύτερη. Ναι, ήταν καθόλου καλή. Αλλά δεν νομίζω ότι και η χειρότερη για μένα. Όχι, βρε μωρό μου, το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Σου δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να την πιάσει από τα μαλλιά, να συγκεντρωθεί 100% όπως έκανε η Έλδα και η Άννα. Δεν γίνεται οι δύο να το πιάνουν τόσο πολύ γερά και εσύ πάλι θλιαρά και πάρα, πάρα πολύ κατεβασμένα. Καταλαβαίνω. Εύη, είσαι εντάξει αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ξεμπλόκαρε, γιατί τα περιθώρια στενεύουνε. Καταλαβαίνω. Δεν είναι δίκαιο να φύγεις εσύ αυτή τη στιγμή, αλλά την επόμενη φορά που δεν θα δώσεις καλή εικόνα, θα πρέπει να φύγεις. Δεν το θες αυτό, φαντάζομαι. Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά θα φροντίσω να μην υπάρξει αυτή η φορά. Μακάρι. Ευχαριστώ. Μόλις πήρα τη φωτογραφία μου, ανακουφίστηκα, αλλά ήταν μια κακή στιγμή για μένα, οπότε δεν θα μείνω στα σχόλια τόσο πολύ. Το κορίτσι που θα πρέπει να μαζέψει τα πράγματά του σήμερα και να φύγει από το Next Top Model. Δυστυχώς, είναι η Αγάπη πάλι. Τι γίνεται, βρε παιδάκι μου κι εσύ. Μικαέλα μου κλαίει. Άντε, κλάψε. Όχι. Θα σε παρακαλείς. Γιατί όμουν τόση ώρα να μην κλάψω σε ένα πλατό και δεν έκλαψα. Καλά, και να κλάψετε χάλασε και ο κόσμος. Εντάξει, συνέχεια κλαίω όμως, με μαλώνει και η ζεμιδιά. Τι γίνεται, βρε κορίτσι μου, εσένα. Δεν σε πάει το Next Top Model με τίποτα. Είπες, θα το πάρω, θα το πιάσω από τα μαλλιά, θα το κάνω. Τι έπαθες πάλι. Θεωρείς ότι δεν ήταν δίκαιη η απόφασή μας. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να δώσω κι άλλα. Ναι, γιατί... εσύ, αγάπη, τα μπορείς. Τι παθαίνεις. Ξέρω ότι μπορώ. Απλά πιστεύω ότι προσπάθησα αρκετά. Ωραία. Θα ξεκουραστείς, θα ηρεμείς και θα πας σε ένα γραφείο μοντέλων. Να τρελαθείς τις φωτογραφίσεις, να διαβάσεις, να ακούσεις και να το κάνεις γιατί το μπορείς. Είσαι κούκλα. Οκ. Okay. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έλα, βρε αγάπη. Έλα, βρε αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως... Εντάξει, δεν ήμουν και από τις χειρότερες φωτογραφίες, αλλά δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Κάτι θα βλέπαν οι κριτές παραπάνω. Έλα, αγάπη μου, όλα να σας βρήκα. Μπήκα τρίτη φορά στις χειρότερες. Έλα, για να με ρεζίλει. Είναι δίκαιο ότι έφυγε αγάπη. Πήρε την μεγαλύτερη ευκαιρία ever. Βγήκε έξω. Ήταν ένα μήνα έξω. Δεν θυμάμαι πώς. Ήταν με τους φίλους της, την οικογένειά της, μια χαρά όλα τέλεια. Γυρνάει εδώ, ξανακάνει μια φωτογράφηση και την κάνει χάλια. Σία. Πιστεύω ότι η χειρότερη φωτογραφία είχε η Μικαέλα και ότι ρωπεύτη να φύγει. Από εδώ και πέρα όλα στα για μου αλήθεια σου λέω, δεν με νοιάζει τίποτα πια. Για να καθέσουμε να φύγω, φεύγω, γεια σας. Δεν μπορώ άλλο να πιέζομαι. Και θα τρώω ό,τι θέλω και θα κάνω ό,τι θέλω. Μου γύρισε το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ ότι η Μικαέλα είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο, αλλά της έχουν δώσει αρκετές φορές ευκαιρίες και θα πρέπει να πεισμώσει λίγο και αφού δεν πεισμώνει, εμένα αυτό με κάνει να διαρωτάμαι λίγο για το πόσο καλό μοντέλο είναι στο παιχνίδι. Wanna be on top. Wanna be on top.